Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγη ώρα, στις 6, ο Πρωθυπουργός προχώρησε στον όχι ανασχηματισμό, σε μια συμπλήρωση θέσεων. Ουσιαστικά είχε κατάλαβε την μεγάλη αποτυχία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ένα Υπουργείο που δεν κατάφερε να κάνει αυτό που ο ίδιος είχε εξαγγείλει προεκλογικά για την ασφάλεια των πολιτών. Και αναγκαστικά πήρε και κάποιους άλλους στην μπάλα. Δηλαδή, σου λέει ποιον θα βάλω στο υγεία. Έβαλε τον Έρμο τον Άδωνη Γεωργιάδη ξανά. Την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου ναι, στο Υπουργείο Εργασίας. Θυμάμαι όταν ο Κώστας Καραμαλής είχε βάλει τη Φάνη πάλι Πετραλιά, τον κοροϊδεύανε. Και αυτή ήταν επιτυχημένη εντωμεταξύ. Γιατί οι γυναίκες εκεί έχουν. Έχει περάσει και ο Χαϊκάλης. Τώρα θέλεις αυτό. Τώρα αυτό. Ε, λέω. Αυτό του Σκουρλέδη να το πεις και του Αλεξιάδη. Να τι μου το λες. Λοιπόν. Κοινωνικής ασφάλισης. Να τους Κοινωνικής ασφάλισης τομέας. Ναι, δεν ήταν. Είναι ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας. Είναι ο Τρίφωνας. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο Τρίφωνας ο Αλεξιάδης. Καλή χρονιά είναι και δύναμη ευχόμαστε. Από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Πάνος ο Σκουρλέτης από τη Νέα Αριστερά και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος από τον εαυτό του. Τον οποίο και θα εκπροσωπήσει ως δημοσιογράφος. Είναι το πιο δύσκολο, ξέρεις. Το ξέρω, Ανδρέα, το ξέρω. Λοιπόν, δύο λόγια για τον ασχηματισμό, κύριε Γαϊτάνη. Νομίζω, σωστά το λέω, είχε αποτυχία αυτό το Υπουργείο. Το θέμα της ασφάλειας των πολιτών είναι ψηλά στους πολίτες, στις δημοσκοπήσεις που γίνεται δηλαδή σε αυτό που θεωρούν ως πρόβλημα. Και αποφάσισε εκεί να κάνει την αλλαγή διαφορετικά, γιατί να προχωρούσε σε αυτή τις μικρές αλλαγές που έκανε. Ουσιαστικά τρεις υπουργοί είναι η ιστορία. Κοιτάξτε, έχει αποδείξει ο Μητσοτάκης αυτά τα 4,5 σχεδόν χρόνια που κυβερνάει ότι δεν διστάζει όταν δει ότι το κυβερνητικό έργο θέλει μια ενίσχυση να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Την πρώτη φορά έκανε 1,5 χρόνο να σχηματισμοθεί, σας θυμίζω. Ναι, ξέρετε, καταρχάς απεχθάνεται τις μεγάλες αλλαγές. Θυμάστε ότι και εκείνος ο ανασχηματισμός δεν ήταν ανασχηματισμός, ήταν κάποιες μικρές αλλαγές και κάνει, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι τώρα. Έκρινε λοιπόν τώρα ότι με την αρχή του νέου έτους πρέπει να ξεκινήσει η κυβέρνηση πιο δυναμικά και σε κάποιους τομείς στους οποίους όντως δεν παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα που ο ίδιος επιθυμούσε. Και ο ίδιος και ο ελληνικός λαός, γιατί σας λέω οι δημοσκοπήσεις. Ο ελληνικός λαός, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι η πέμπτη φορά που πηγαίνει στο Υπουργείο αυτό. Έχει εμπειρία πλέον. Ναι, το ξέρει το Υπουργείο καλά και ο κύριος Γεωργιάδης ξαναπάει στο Υπουργείο. Υγεία, ένα μεταρρυθμιστικό Υπουργείο που χρειάζονται σίγουρα. Εκεί θα δούμε άλλες μάχες τώρα. Πολάκης Άδωνης. Δηλαδή ήδη ξεκίνησε αυτό από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίδυμο έχει δώσει ούτως ή άλλως κοινοβουλευτικές μάχες στο παρελθόν. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αποδείξει ότι είναι ένας μεταρρυθμιστής πολιτικός. Ένας πολιτικός που μπορεί να κάνει πράγματα. Προσωπικά θεωρώ, επειδή γνωρίζω και τον τομέα της υγείας, ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει να κάνει πράγματα, γιατί και το τομέας υγείας ήταν προτεραιότητα. Γιατί αυτό θα έλεγα τώρα. Προτεραιότητα. Γιατί και ο τομέας υγείας είναι μια πολύ ψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οπότε συνολικά το κυβερνητικό έργο ανανεώνεται, μπαίνουν και καινούργια στελέχη της νεότερης γενιάς, γυναίκες. Ο συνολικός αριθμός των υπουργών και υφυπουργών παραμένει ο ίδιος. Ναι. Έτσι, γιατί και αυτό νομίζω δεν άλλαξε. Του σημασία. Κύριε Αλεξιάδη. Οπότε προσδοκούμε η κυβέρνηση. Η ανάσταση νεκρών. Πολύ, ναι. Πολύ καλύτερα το κύριε Αλεξιάδη, παρακαλώ εσείς ένα σχόλιο. Πώς θα τους βρίσετε, αλλά με ένα τάκτη θα ήθελα. Όχι, εγώ έμεινα με την απορία γιατί δεν ανέλαβε υπουργικό κεφυλάκιο ο κύριος Συρίγος. Ο οποίος παραμένει, κύριε Γαϊτάνη, νομίζω παραμένει ακόμα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει. Γιατί να φύγει, τι είπε δηλαδή. Ρωτάω, λέω παραμένει. Μήπως και έχει γίνει κάτι. Κύριε Αλεξιάδη, να σας πω. Αν την τελευταία ώρα που μπήκα στο διαδίκτυο, μήπως έχει φύγει. Ότι αναδεικνύεται ένα θέμα που δεν υπάρχει. Κατά βάση δείχνει τη δική σας αδυναμία να πείτε κάτι. Προσπαθείτε λοιπόν να βρείτε κάτι στην επικαιρότητα. Συγγνώμη, να μιλήσουμε και τον ανασχηματισμό, γιατί έχω ειδικό κεφάλαιο, υπόθεση Συρίγου. Σε ό,τι αφορά. Θέλετε μονίμως να κάνετε τον ανασυντάκτη. Το έχετε χούει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Απλά συνδέεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης επικοινωνιακά να καλύψει το τεράστιο πρόβλημα με τις δηλώσεις του κ. Συρίγου. Εγώ είχα πει για τον ανασχηματισμό και 10 μέρες μετά. Σε σχέση με τον, ανασχηματισμό, υπάρχει μια απορία πρώτα απ' όλα γιατί κάποιοι άνθρωποι επανέρχονται σε υπουργεία τα οποία αυτή η κυβέρνηση τους είχε βγάλει. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Εγώ έχω απορίες διατυπώνω. Και μπορεί κάποιος πιο αρμόδιος να μου τα πει.
Και νομίζω τα δίδυμα, τα εκρηκτικά δεν θα είναι αυτά που είπατε πριν. Θα είναι, για παράδειγμα, ο κύριος Άδωνης με την κυρία Αγαπηδάκη, πώς ακριβώς θα. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο για αυτά τα ζητήματα, πώς θα τα βρουν στο Υπουργείο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ας γίνει ότι είναι καλύτερο για τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας, όπου η κυβέρνηση άλλα έταξε στον ελληνικό λαό και άλλα βλέπουμε στην καθημερινότητα. Κύριε Σκουρλέτη. Ξέρετε, πάνω από κάθε ανασχηματισμό πλανιέται πάντοτε ένα ερώτημα. Τελικά έχουμε αποτυχία προσώπων ή πολιτικών? Και γιατί γίνεται ένας ανασχηματισμός? Εάν είναι θέμα προσώπων... Έχετε απαντήσει στο σημερινό... Εάν είναι θέμα προσώπων, τα πράγματα θα ήταν καλά. Φοβάμαι όμως, και αυτό συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, ότι το πρόβλημα είναι η ουσία των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Εδώ πέρα λοιπόν, και όχι μόνο την περίοδο του κυρίου Οικονόμου, αυτό το οποίο αποτελούσε την προμετωπίδα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από τα δύο μεγάλα τα θέματα που σχετιζόντουσαν με την ασφάλεια και του ρόλου της αστυνομίας, έχουμε πολλαπλές αποτυχίες. Διαχρονικά τώρα. Είτε ζητήματα που αφορούν. Έχει κάνει και επιτυχίες όμως. Είτε ζητήματα που όχι αφορούν άλλο, το μεγάλο έγκλημα. Έχει κάνει και. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αναβάθμιση της εγκληματικότητας. Σωστό. Και βλέπουμε η χώρα μας να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης μαφιών με τρομακτικά συμβάντα που πριν από λίγα χρόνια τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Βλέπουμε τα θέματα της οπαδικής βίας που δεν σχετίζεται βέβαια μόνο με το θέμα της αστυνομίας, αλλά έχει να κάνει και με αυτό. Είδαμε την υπόθεση του νεκρού φιλάθλου. Υπάρχει σύνδεση. Υπάρχει, ναι, που δεν σχετίζεται μόνο με αυτό. Είδαμε την υπόθεση του νεκρού φιλάθλου στην Φιλαδέλφεια. Στην αστυνομικού. Και του αστυνομικού τελευταία. Αναλέω και για τους Ναζί που ήρθανε. Και κατεβήκαν όλη την Ελλάδα ανενόχλητοι. Έχουμε το φιάσκο με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Το θυμόσαστε αυτό. Αυτό είναι από την προηγούμενη. Η προηγούμενη είναι σε συνέχεια όμως. Όχι, θέλω να πω. Δεν μηδένισε το κοντέρ. Όχι, είπα για την προηγούμενη. Έχει πεπραγμένα αυτή η κυβέρνηση. Και έχει αποτυχίες. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε ορισμένες πολιτικές με έναν διαχρονικό τρόπο, που πρώτα και κύρια θα έχει να κάνει με την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας. Διότι εκεί πάσχει. Δεν μπορεί να έχουμε μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο 3 Ρωμά συμπολίτες μας νεκρούς διασήμαντον αφορμή από όπλο αστυνομικού. Π.χ. το αναφέρω. Λέξτε, άρα υπάρχει θέμα εκπαίδευσης. Αλλά πώς να υπάρξει εκπαίδευση όταν έχει κλείσει η στρόφιγγα αυτών που προσλαμβάνονται μέσα από εξετάσεις και που έχουν ένα αλφα επίπεδο. Ναι. Τους αντικαθιστούν οι άλλοι με τις απευθείας προσλήψεις. Έχετε σκεφτεί το εξής? Η ειδική φρουρή. Έχετε σκεφτεί το εξής? Έχετε φτεύσει ο υπουργός, γι' αυτό το λέω. Έχετε σκεφτεί σε το πολλά εξής? Υπουργεία. Ναι, ναι, ναι. Όλοι σας, αν έχετε σκεφτεί, γιατί άραγε δεν μπορείτε να συνονοηθείτε στη Βουλή 300 άνθρωποι για το τι πραγματικά αστυνομία θέλουμε? Προφανώς. Γιατί το λέτε δεν μπορείτε? Γιατί δεν το κάνετε? Δεν είναι η ίδια απάντηση. Γιατί? Να σας πω εγώ να τελειώσω και να την κάνετε τον κύκλο. Να σας πω εμείς ένα μέτρο, ας πούμε, που είχαμε πάρει μέσα στο πλαίσιο εκείνων των δυσκολιών. Ότι κάποιος που βγαίνει από τη σχολή δεν πρέπει υποχρεωτικά να περνάει από υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται δύσκολες. Διότι έτσι ακυρώνει, και αναφέρομαι στα ΜΑΤ. Μάλιστα. Διότι έτσι ακυρώνει πολλά από τα στοιχεία της εκπαίδευσης που πήρε. Να μην μπούμε σε αυτό, γιατί έχω ξεχωριστό ρόλο της και για αυτό το κεφάλαιο, για τη βία. Άρα υπάρχουν τεράστια ζητήματα δηλαδή, που κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει και τα γένια και τα χτένια τώρα, έτσι. Ο Πρωθυπουργός παίρνει την ευθύνη, δεν παίρνει κανένας άλλος. Δεν παίρνει όλη η κυβέρνηση για τον ανασχηματισμό, αλλά Ανδρέα. Νομίζω ότι ο ανασχηματισμός έγινε για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό και εγώ πιστεύω και. Και εδώ η κυβέρνηση έχει. Όχι απλώς αποτύχει, αλλά έχει αποτύχει παταγωδώς. Και όλα αυτά δείχνουν και ένα έλλειμμα σοβαρότητας. Γιατί το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι ένα Υπουργείο το οποίο οι υπηρεσίες του συναναστρέφονται με ξένες υπηρεσίες, με άλλα κράτη, και με πρεσβείες. Και σκεφτείτε την εικόνα. Ξεκίνησε με το Μηταράκι, έφυγε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πόσο, 10 μέρες έκατσε? 45 νομίζω. Ναι, πόσο έκατσε? 1,5 μήνα γύρω. Έφυγε ο Μηταράκης για χύψη ΖΕΤ λόγους. Μετά μπήκε ο Οικονόμου και έφυγε με λίγους μήνες, ενώ όλοι ξέραμε ότι ο κύριος Οικονόμου είναι εδώ και καιρό στον πάγο. Έψαχνα αφορμή ο Πρωθυπουργός να τον διώξει εδώ και αρκετό καιρό και δεν το είχε κάνει. Δεν ξέρω τώρα ποια αφορμή βρήκε τώρα. Και ξαναγυρνάμε εκεί που είχε πάει όταν είχε διώξει τον κύριο Χρυσοχοΐδη από την πρώτη κυβέρνηση. Γιατί είχε χρησιμοποιήσει, είχε διώξει, ας πούμε. Τον είχε διώξει τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τον είχε βγάλει από την κυβέρνηση. Τον είχε αντικαταστήσει. Τον είχε βγάλει. Αξιολογικά προφανώς δεν συγκρίνεται ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τους υπολείπους. Όχι. Οι υπόλοιποι ήταν ακατανόητες και επιλογές
που δεν είχαν. Ο κ. Σωσή το ξέρει το Υπουργείο και προφανώς κατά την προσωπική μου άποψη είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για αυτό το Υπουργείο. Εγώ συμφωνώ μαζί. Εντελώς λάθος τον είχε διώξει ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι για να βάλει τότε τον κύριο Θοδωρικάκο, που τον είχε διώξει ως αποτυχημένο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θυμάστε όταν είχε γίνει εκείνος ένας σχηματισμός, την πικρία που είχε βγάλει ο κ. Θοδωρικάκος. Αλλά είχαν γίνει διάφορα εκεί τώρα. Είχαν γίνει διάφορα, σωστά. Το γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, υπήρχε και μπόλικο παρασκήνιο. Ακριβώς. Και βλέπουμε τέλος ότι ξαναγυρνάμε στα ίδια. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει σοβαρό πρόβλημα. Την βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχει πολύ ισχυρή αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα αίσθημα ότι παίζει μόνη της στο γήπεδο. Αυτό ενισχύει τα χαρακτηριστικά της αλαζονίας. Όμως τα αποτελέσματα των αποτυχημένων επιλογών τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Και το πεδίο της ασφάλειας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ ελπίζω ότι θα καταφέρει ο κ. Χρυσοχοίδης να μαζέψει τα συμμάζευτα, αλλά είναι ένα Υπουργείο που πρέπει ο Υπουργός, πέρα από το να έχει υπηρεσιακές σκάνδαλους, να μένει και χρόνο. Γιατί όσοι έχουν περάσει από αυτό το Υπουργείο ξέρουν τη σημασία των προσώπων. Ορίστε, κύριε, αν ήθελα το λόγο, παρακαλώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά, κύριε Χατζή, αυτά που ανέφεραν οι συνομιλητές μου προηγουμένως. Απόψεις είναι αυτές. Ναι, τις απόψεις, στις οποίες έτσι θέλω λίγο να απαντήσω. Ξέρετε, καταρχάς θέσατε ένα ερώτημα γιατί οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να ομονοήσουν, για παράδειγμα. Όχι τώρα, ανέκαθεν σήμερα. Τη αστυνόμευση. Τι μπορείς, ας πούμε, πώς μπορείς να ομονοήσεις για ένα θέμα για την αστυνόμευση με το κόμμα, για παράδειγμα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο το δόγμα όταν κυβερνούσε, γιατί και τότε είχαμε σοβαρότατα εγκλήματα, ήταν βέβαια. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σας, κάντε ό,τι κοιμάστε. Αν μπει κάποιος κλέφτης, ληστής στο σπίτι σας, θυμάστε. Το είχε πει ένας υπουργός. Διαστόματος Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να κάνει μια τέτοια δήλωση και να παραμένει στη θέση του. Φαντάζομαι, κύριε Χατζή, δεν φαντάζεστε ή δεν πιστεύετε ότι αν τέτοιος. Δεν θα υπήρχε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας που έκανε τέτοια δήλωση. Καλά, αλλά ακόμα και να υπήρχε, συγγνώμη, θα έστεκε στη θέση υπουργή, του την επόμενη στιγμή. Υπουργή δικής, όχι, δεν έχει μισό λεπτό, έχει περιμένει. Να ολοκληρώσω. Όχι, εγώ θα σας διακοπτώ και σε μένα. Δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ. Ναι, όχι, θα ρωτήσω. Γιατί οι δικοί σας υπουργοί δεν έχουν κάνει απίστευτα λάθη, τραγικά λάθη. Που μου λέτε ότι θα ήταν υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Πώ δεν θα ήταν υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτάκι. Λάθη, κύριε Χατζή, δεν κάνουν. Μισό λεπτάκι. Λάθη. Είπα να πει δήλωση είναι που μετράει. Λάθη. Δείχνει αντίληψη η δήλωση. Δείχνει πολιτική πεποίθηση η δήλωση. Ο Μητσοτάκης είπε προχτές στο πρωτοχρονικό. Γιατί ο Βορύβης έχει. Συγγνώμη, ο Βορύβης. Ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό, κύριε Γαϊτάνη. Τώρα με μπερδέψατε. Γιατί σας μπερδέψατε. Θα σας πω γιατί ο Μαξό Βορύβης έχει ξεκαθαρίσει τα πιάτα του σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Το δούμε, δεν το δούμε, αυτό θα είναι. Τι να δούμε δηλαδή. Απαντήσω για την αστυνομία. Αν θα φοράνε πέπλα ή δεν θα φοράνε. Τώρα σας παρακαλώ. Τώρα το νομοσχέδιο θα είναι συγκεκριμένο. Και όταν λέει γάμος, έχει όλα τα δικαιώματα αυτός που παντρεύεται που έχει και ο άλλος, ας πούμε. Δεν αλλάζει κάτι. Κατά συνέπεια, δεν έχει διατυπώσει μια είδους πεποίθηση. Τον άλλαξε. Όχι. Κύριε Υπουργός, και το λέει, δεν θα το ψηφίσω. Έχει την όχι, ίδια βαρύτητα να διατυπώνει ένας υπουργός μια άποψη για ένα νομοσχέδιο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει. Και ο αρμόδιος υπουργός να βγαίνει και να λέει ότι αν μπει στο σπίτι σας, κλέφτης, κάντε ό,τι κοιμάστε και έτσι θα αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι θα πρέπει να δηλώνει ένας υπουργός γι' αυτό. Ότι στην εκτίμηση του κόσμου και στην αξιολόγηση. Το κριτήριο του κόσμου τώρα, αν είχε πει ο κύριος Τόσκας κάτι, που άλλο μπορεί να εννοούσε ο άνθρωπος. Δηλαδή την έννοια να μην έχει όπλο, δεν ξέρω τι να λέει ο καθένας στο σπίτι. Αλλά και αυτό να εννοούσε. Αλλά, εντάξει, είχε πει κάτι. Πώς μπορεί να έχει πει κάποιος. Έχετε όπλο στο σπίτι σας, κύριε Παπαδόπουλο. Όχι, προφανώς και τα συχαίνομαι. Και τα συχαίνομαι και συχαίνομαι για τη βία. Εννοείται. Λέω όμως το επιχείρημά σας είναι για τα φαινόμενα της αστυνόμευσης, τη μία αστυνόμευση, μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τόσκας. Αυτό είναι το μέτρο. Έβαλε ένα ερώτημα ο κύριος Χατζής. Και λέει γιατί τα κόμματα δεν κάθονται να βρουν ένα κοινό τόπο. Και λέω πώς μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με ένα κόμμα που έχει αντίληψη αυτό. Γιατί όταν το είπε αυτό ο κύριος Τόσκας, ότι δεν αποδοκιμάστηκε ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από κανένα μέλος της κυβέρνησης. Και εν πάση περιπτώσει, προφανώς ο πύχης για εμάς είναι ψηλά. Τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν την εικόνα που περιγράφει ο κύριος Κουρλέτης, χωρίς να θέλω να την αεροποιήσω. Προφανώς δουλειά της αστυνομίας είναι να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τη δουλειά της. Ναι. Και κανένας δεν είναι ευχαριστημένος ούτε με σκηνές βίας, ούτε με το θάνατο του αστυνομικού που πήγε να κάνει τη δουλειά του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι, θέλω να πω ότι. Εγώ θα μείνω σε αυτό, με συγχωρείτε. Είναι για βασική εσάς προτεραιότητα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει. Χάσαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 8 μήνες, πόσο είναι. Πειραματισμοί. Αυτό το Υπουργείο πάντως δεν επιτρέπει τέτοιου είδους πειραματισμού. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι πειραματισμός, κύριε Παπαδόπουλε.
Όταν βάζει έναν υπουργό και το διώχνει σε 10 μέρες, τι είναι? Επειδή... Κανένας υπουργός δεν έφυγε σε 10 μέρες. 20, πόσο έφυγε? Για ποιον λέτε? Για τον κύριο Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης έφυγε για ένα άλλο θέμα. 1,5 μήνα. Επειδή ήταν... Σας θυμίζω, έφυγε για ένα άλλο θέμα που δεν είχε να κάνει με την, εσύ, Ανδρέα, με την εκτέλεση των καθηκόντων. Ήταν ματιασμένο. Ήταν ηθικής τάξεως. Τον ματιάσανε λοιπόν, και έφυγε. Ήταν εκτός Υπουργείου, εκτός Αθηνάς, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Επειδή όπως έλεγε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, είμαστε ενήλικοι και εμβολιασμένοι. Μην μας κάνετε εδώ πέρα όπως ο Πατούλης έφυγε επειδή χορύπεζε μπέκικο. Από την πρώτη στιγμή εννοούσε ότι ήταν λάθος επιλογή. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι ωραίο να μιλάμε και ειλικρινά. Αυτό είναι δική σας. Ο κύριος Πατούλης έφυγε επειδή χορύπεζε μπέκικο. Συγγνώμη, τι συζητάμε τώρα, ότι κάνουμε. Λέω, πώς να το πω, έχουμε ελεύθερο θέμα. Όχι, δεν έχουμε ελεύθερο επιστητού. Θέμα. Λέω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό Υπουργείο για να κάνεις τέτοιου είδους πειραματισμούς. Κύριε, ορίστε. Είναι πειραματισμοί. Στην απάντηση λοιπόν, όταν έχεις αλλάξει με προστασία του πολίτη πρώην υπουργού. 7 μήνες. Τρεις υπουργούς δεν είναι πειραματισμοί. Κύριε Παπαδόπουλο. Τρεις υπουργούς. Κανένας. Το έχετε ξαναδεί σε κάποια άλλη κυβέρνηση. Δύο προηγούμενους υπουργούς δεν ήταν κάποιος άνθρωπος καινούριος στην πολιτική ή άπειρος. Ήταν και οι δύο, είχαν διατελέσει υπουργοί. Είχαν μακρά πορεία στην πολιτική ζωή του τόπου, ήταν κοινοβουλευτική. Ο Πρωθυπουργός έκανε μία επιλογή. Ο κύριος Μηταράκης έφυγε. Για κάθε... Ο κύριος Μηταράκης έφυγε όχι για θέμα που είχε να κάνει με την εκτέλεση των καθηκόντων του, και σήμερα ο Πρωθυπουργός αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή την αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και πολύ καλά έκανε, εφόσον πίστευε ότι τα πράγματα εκεί πρέπει να αλλάξουν. Από εκεί και πέρα, στο να λέτε όμως εσείς ότι ο Πρωθυπουργός πειραματίζεται, απέχει πόρο από την πραγματικότητα. Σε 7 μήνες στο Υπουργείο αυτό. Να απαντήσουμε όμως. Δεν μείνουμε σε αυτό, παρακαλώ. Δεν θα πούμε τι είναι πειραματισμός. Να απαντήσουμε. Πρώτα απ' όλα στο σωστό επιχείρημα που θέσατε για το θέμα του διαλόγου. Είναι πολύ σωστό να γίνεται διάλογος και στο εσωτερικό των κομμάτων και μεταξύ και μεταξύ των κομμάτων. Είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ, κύριε. Και εγώ δεν έχω την άποψη ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει πει μέσω στελεχών της είτε ακραία πράγματα ή έχει κάνει ακραία πράγματα, ποτέ στο παρελθόν μια συμμορία να ζει δεν διέσκησε τόσες χώρες για να έρθει εδώ να σκοτώσει κάποιον και ακόμα να ψαχνόμαστε τι έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτό δεν εμποδίζει να γίνει διάλογος. Επειδή... Αλλά μισό λεπτό να τελειώσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί δεν. Στο θέμα του διαλόγου όμως, είχαμε πρόσφατο παράδειγμα το φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο δεν έκανε διάλογο, όχι με τα άλλα κόμματα. Μην πάτε σε άλλα δεν θέματα. Έκανε δεν πά... Στο θέμα του διαλόγου μένω. Εντάξει, η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει διάλογο. Εντάξει. Μακάρι να κάνει διάλογο για οποιοδήποτε ζήτημα, εμείς θα προσέλθουμε. Και θα καταθέσουμε τις προτάσεις. Επειδή μιλήσαμε για τη βία και την ξεκίνησατε εσείς, κύριε Σκουλέ, τη συζήτηση αυτή. Όχι, η αστυνομία εκ των πραγμάτων είναι αντιμέτωπη και. Ναι, όχι, λέω τη βία γενικά που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία. Αυτό λέω και στους ανήλικους και έχω κάνει και εκπομπές εδώ τόσες φορές. Κύριε Αλεξιάδη, το κόμμα σας, πώς θα. Δηλαδή, με 5 κουβέντες, αν μπορείτε να μου πείτε 5 κουβέντες. Εκτός αν θέλετε, ας πούμε. Ναι, 5 κουβέντες. Πώς θα το αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα? Δηλαδή το πρόβλημα των νέων που είδατε, πατροκτόνος ο άλλος, αδέρφια σφάζονται. Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζή, για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στην πολιτική. Όχι, πώς θα το αντιμετωπίζετε? Ναι, για να αντιμετωπίσεις. Θέλω θεωρία. Πράξη. Πρέπει να το αποδεχθείς. Να το αναλύσεις και να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Αλλά αυτό είναι ψυχολογικός όρος. Αλλά μισό λεπτό. Μέχρι χτες. Υπονοήθηκε πριν από τον κύριο Παπαδόπουλο. Μέχρι χτες η κυβέρνηση, όταν βγαίναμε εδώ στη δική σας εκπομπή και σε άλλες και θέταμε θέμα ασφάλειας, μας έλεγαν τι είναι αυτά που λέτε. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας και το άλλο είναι τέλεια και τα τακτοποιούν. Μα μέχρι χτες το έλεγαν. Ας βγουν να αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες. Και αλλάζοντας ένα υπουργό, δεν σβήνουν οι πολιτικές ευθύνες. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδεχθούμε το πρόβλημα, να συνεννοηθούμε πολιτικές δυνάμεις τι κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι ένα ζήτημα που έχει θέμα, που έχει σχέση από ζητήματα παιδείας. Η βία στα σχολεία δεν αντιμετωπίζεται με το να βάλουμε αστυνομικούς στα σχολεία. Πώς αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται λοιπόν με ζητήματα που έχουν σχέση με την παιδεία, για να αντιμετωπίσουμε τη βία στα αυτό σχολεία. Αυτό είναι μακροπρόθεσμο όμως. Αντιμετωπίζεται με καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού που έχουν σε επίπεδο αστυνομίας. Ναι. Δηλαδή καλύτερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα. Και επειδή υπάρχουν πλέον τα οικονομικά δεδομένα στα υπουργεία. Υπάρχουν δηλαδή ο δημοσιονομικός χώρος, ας πάρουν
για τα αστυνομικά τμήματα καλύτερα αυτοκίνητα, μηχανές. Δεν μπορεί να ανεβάζουμε αστυνομικό πάνω σε μια μηχανή να κάνει καταδίωξη. Αν πάρουν αυτοκίνητα, έχει... θα φωνάζετε για μισό λεπτό. Να τελειώσω τη φράση. Εγώ δεν, εγώ δεν διακόπτω κανένα. Να κάνουμε όμορφη συζήτηση. Ευρώ. Το λέω έτσι να κάνουμε όμορφη συζήτηση χωρί να διακόπτουμε στον άλλον. Ναι. Το βάζω το δεν είναι δυνατόν να ανεβάζουμε αστυνομικό πάνω σε μηχανή για να κάνει καταδίωξη και η μηχανή να έχει 1.000.000 χιλιόμετρα. Δεν είναι μηχανή, κύριε, πρώτο πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο αστυνομικός, επειδή ρώτησα, αν εκπαιδεύεται στις μηχανές, 10 μέρες πάει σχολείο στις μηχανές. Το ένα πρόβλημα είναι το θέμα της εκπαίδευσης, το άλλο όμως είναι το ζήτημα ότι λείπουν από την αστυνομία και από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες στοιχειώδη μέσα. Μισό λεπτό, για να καταλήξουμε. Να τελειώσω. Άρα λοιπόν είναι η παιδεία που είναι μακροπρόθεσμο. Η παιδεία είναι η καλύτερη κατανομή του προσωπικού του αστυνομικού. Αυτό, άλλο τωρινό που πρέπει να... Είναι η ενίσχυση της αστυνομίας και των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών με υλικοτεχνική υποδομή που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή πόσες φορές, πόσες χρόνια ακούμε ότι θα μπουν... Εσείς, σαν κυβέρνηση, πόσα αυτοκίνητα πήρατε στο αστυνομικό. Τρέχει ο διαγωνισμός, βγήκε. Υπάρχουν τα στοιχεία. Ο διαγωνισμός είναι στον αέρα. Ενισχύσαμε την αστυνομία και σε δύσκολες περιόδους πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται τώρα. Okay. Αυτό όμως το επιχείρημα ότι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει σημασία, γιατί μιλάτε εσείς τώρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, κύριε. Μιλάτε, κυβερνήσατε. Δεν ήρθατε χτες εδώ. Μιλάμε λοιπόν σε αυτό. Έτσι, δεν ήρθατε. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα σε χρεοκοπία και τη βγάλαμε από το χρέο. Το ξέρατε αυτό. Και ρυθμίσαμε. Βεβαίως και καλά κάναμε. Ρυθμίσαμε το χρέος και κλείσαμε τη μνημονιακή περίοδο που δεν μπορέσαν να το κάνουν. Γιατί επανέλθει σε ένα θέμα το οποίο έχετε φάουλ. Μα έχετε φάουλ εκεί. Έβγαινε ο Τσίπρας και έλεγε γκολ, κυρία Μέρκελ, και πήγατε και την προσκυνήσατε. Κάναμε γκολ. Τι γκολ έβαλατε, απ' τι κάνατε. Εμείς λύσαμε ένα θέμα της χώρας. Έλα τώρα, μην μου λες τώρα από τα μνημόνια. Τώρα σε παρακαλώ. Ας πάμε στην αστυνομία, μπορεί να μου το πει. Δύο πράγματα μου είπες, να πάρει αυτοκίνητα και να κατανομεί. Δεν είπα δύο πράγματα, μην το. Και κατανομή προσωπικού. Τι άλλο είπες. Είναι μια σειρά από πράγματα. Τα τρία που είπα όμως έχουν γίνει πράγματα. Είναι μια σειρά από ζητήματα. Κύριε Σκουλέτη. Στην παιδεία, στην οικολογική. Είναι μακροπρόθεσμα. Λέμε αύριο τι πρέπει να κάνει, σου λέω. Δεν σου λέω ότι θα κάνει 6 χρόνια. Αύριο δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί ακόμα δεν έχει αναλύσει το πρόβλημα. Αυτό σα εξηγώ. Μέχρι χτες έλεγε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το είπε κανείς ότι δεν υπάρχει. Εδώ που ερχόντουσαν δεν λένε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι χθες έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είπαμε. Είπαμε ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Αλλά και για κάμερες και για προσωπικό και για εξοπλισμό έχουν γίνει, κύριε Αλεξιάδη. Κύριε Γαϊτάνη, επειδή μας ακούνε, μέχρι πότε θα μπουν οι κάμερες. Εσείς θέλετε κάμερες τώρα. Μέχρι πότε θα μπουν οι κάμερες, κύριε. Βεβαίως. Δεν έχω καινούργιο αυτό. Στολές των αστυνομικών. Για να δούμε το τι κάνει. Γιατί έχω δεχθεί αστυνομική βία στην πλάτη μου. Έχουμε δεχθεί αστυνομική βία. Μέρα το λέτε. Και πρέπει να. Η Νέα Δημοκρατία. Για πράγματα και έχετε δεχθεί αστυνομική βία. Έλατε, η Νέα Δημοκρατία το κάνει. Έρθω να πω. Σε αυτό, πώς αντιμετωπίζετε η βία. Καταρχήν, δηλαδή, θέλω. Ότι έτσι όπως το θέτεται το ερώτημα, αμέσως μετά από μία συζήτηση για τον ανασχηματισμό που είχε στο επίκεντρό του και σωστά τα θέματα προστασίας του πολίτη και να θέλουμε το θέμα της βίας, δημιουργούμε λάθος συνειδησμούς. Κοιτά την άποψή σας, τη δική μου άποψη δεν δημιουργούμε. Την άποψή μου λέω, δεν λέω τη δικιά σας. Λέγαμε τα ίδια, μα δεν μπορούμε εδώ και εσείς εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ένα ζήτημα, η βία σήμερα στην κοινωνία, το οποίο είναι τεράστιο, αλίμονο αν θεωρούμε ότι η πρώτη απάντηση πρέπει να ξεκινάει από την αστυνομία απέναντι σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Για παράδειγμα. Από πού πρέπει να ξεκινάει. Για παράδειγμα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εντός των σχολικών τάξεων, οι μαθητές έχουν αιχμηρά αντικείμενα. Όποιος έχει μιλάει με γονείς σήμερα, αυτό τι θα κάνεις, θα βάλεις και ένα αστυνομικό απ' έξω. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο είναι σε έξαρση μετά την πανδημία, που σχετίζεται με τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα παιδί βλέπει τον πατέρα να σπάει στο ξύλο τη μάνα του, και να τη μιλάει με άθλιο τρόπο. Δεν μπορεί να το λύσει για κυβέρνηση. Όχι, κι όμως. Μιλάμε για το φαινόμενο. Θέσατε το θέμα της βίας τώρα. Το έχετε καταλάβει και σωστά ότι πάμε σε ένα ευρύτερο θέμα. Είναι πολύ επίπεδο και πολύ μορφό το ζήτημα. Όχι, εγώ ζήτησα να μου πείτε απαντήσεις. Άρα λοιπόν, μέσα από τα σχολεία, μέσα από τις οικογένειες, πρέπει να υπάρξουν ακόμα και μαθήματα και στους ίδιους τους γονείς. Σήμερα η κοινωνία είναι τελείως διαφορετική από ό,τι στα δικά σας τα χρόνια. Τελείως, τελείως. Η κοινότητα
προστάτευε και το ίδιο το παιδί. Έβγαινε στη γειτονιά και ήξερε ότι το προσέχει και η γειτόνισσα. Σήμερα τα πράγματα είναι απρόσωπα. Υπάρχουν λοιπόν πολλών ειδών νέοι κίνδυνοι και προβλήματα που φοβάμαι πάρα πολύ ότι είμαστε πολύ πίσω στο να τα κατανοήσουμε και με έναν επιστημονικό και συντεταγμένο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Ο ρόλος των κοινωνιολόγων, των ψυχολόγων πρέπει να είναι αναβαθμισμένος. Και μέσα στην ίδια την αστυνομία πρέπει να ενσωματωθούν αυτές. Και μέσα στα σχολεία. Ένας καθηγητής, για παράδειγμα, ο οποίος παίρνει, διορίζεται μετά από τόσα χρόνια και παίρνει ένα πενιχρό μισθό, πώς μπορεί να σταθεί μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Σας βάζω κάποιες πινιές ενός τεράστιου ζητήματος. Ναι. Μετά να πάμε στα ζητήματα της οπαδικής βίας, τον ρόλο πια των διοικήσεων, και των ιδιοκτητών των διάφορων ΠΑΕ. Πολλά, δηλαδή είναι ένα κουβάρι το οποίο δεν έχει τέλος. Καθαρή τύχη, δεν θρηνήσαμε θύμα πάλι στο Περιστέρι. Σταμάτησαν κάποια παιδιά, κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ομάδα είστε και τους απίσαν στο ξύλο. Από καθαρή τύχη. Ναι, υπάρχουν όμως πράγματα, εγώ αυτό σας ρώτησα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, κύριε Σκουρλέτη, ότι είναι ένας μεγάλος κύκλος. Και νομίζω όλοι συμφωνείτε, και η οικογένεια και... Είναι άλλο αλλά... Και η δικαιοσύνη παίζει το ρόλο της. Αυτά τα δύο είναι πρώτα. Και η δικαιοσύνη παίζει το δικό ναι, αλλά ρόλο. Αυτή τη στιγμή, όταν έχεις ένα φαινόμενο σαν και αυτό, το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει, μην μου πείτε δεν έχει ξεφύγει, εγώ νομίζω ότι έχει ξεφύγει. Ο ρόλος του Υπουργείου την... Προστασίας του Πολίτη είναι πιο συγκεκριμένο. Σας παρακαλώ. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα. Δηλαδή, κάποια μέτρα πρέπει να πάρει η παρούσα κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να περιοριστεί το φαινόμενο όσο είναι δυνατόν να περιοριστεί σε συνδυασμό, άρα σε αυτή τη σε συνδυασμό με αυτό που πάρα λέτε. Πάρα πολλοί φορείς. Δεν αρχίζει και τελειώνει το θέμα με το ρόλο της αστυνομίας. Επικουρικά, τελευταία και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαντήσει κατασταλτικά η αστυνομία. Δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες του φαινομένου. Αυτό. Όχι, έτσι δεν είναι. Δεν είπα αυτό. Αποτέλεσμα. Έτσι, μπράβο. Αποτέλεσμα, λέω. Μιλήσατε για τη βία γενικά. Να τα διαχωρίσουμε. Είναι άλλο η εγκληματικότητα. Οι ληστείες ή οτιδήποτε. Είναι άλλο αυτό που γίνεται με τη σχολική βία. Είναι άλλο που συμμορίες δίνουν ραντεβού οπαδοί θανάτου. Και μπλέκονται και δεν ξέρω και εκεί πόσο συνδέεται και με τη νύχτα και με τον υπόλοιπο. Ναι, είναι διάφορα εκεί τώρα, μην το αναλύσουμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι πολυεπίπεδο το πράγμα. Μάλιστα. Δεν μπαίνει ως ένα. Ωραία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα. Όχι, εγώ δεν το είπα ως ένα. Εγώ είπα ότι. Ένα λεπτό. Που είπε ο Πάνος εδώ πέρα και έχουν αιχμηρά αντικείμενα. Όχι, δεν μας την δεν έχουν μόνο αυτό. Από μικρά παιδιά μοιράζονται τους μπάφους έξω από τα σχολεία τώρα. Μην κλείνουμε τα μάτια. Και συγγνώμη κύριε Γαϊτάνη, μην βιάζεστε. Μην κλείνουμε τα μάτια και δεν θέλουμε να τα βλέπουμε και δεν θέλουμε να τα πούμε. Μου λέει ένας φίλος μου, θα πει για τους μπάφους, κάτι συζητάει. Λέω, θα πω, ναι, γιατί να μην πω. Γιατί να μην πω δηλαδή. Αυτά τα ελέγχει κανένας. Ούτε μπορεί να διορθωθεί μόνο με αστυνόμευση. Όχι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ας καθίσει λοιπόν η και αυτό που είπε ο κύριος Σκουρλέτης, νομίζω. Ακούστε. Αυτό πρέπει να. Δηλαδή αυτό που είπε τώρα ο κύριος Σκουρλέτης πρέπει να γίνει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Βλέπω για δεύτερη φορά μία παραδοχή των όσων λέει ο κ. Σκουλέτης. Να μην ανησυχώ γι' αυτό. Είναι μάλλον για την παλιά σας φιλία, δεν έχει σημαίνει τίποτα άλλο. Όχι, σημαίνει ότι τα λέει σωστά. Όταν η αλήθεια από μόνη της λάμπει, δεν μπορεί να. Αφού λέει καλύτερα από εσάς. Ναι, εντάξει, λέω, μπορεί να έχετε επηρεαστεί πολύ. Στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Βρύνουμε την επιρροή μας. Πρέπει, κύριε Αλεξιάδη, τα κόμματα να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, όταν πάει να γίνει κάτι. Μην αρχίζει γκρίνια, δηλαδή άμα είναι προς θετική κατεύθυνση. Να κάνει προτάσεις. Εμείς δεν γκρινιάζουμε, εμείς κάνουμε προτάσεις. Το βλέπω, ναι. Και προσπαθούμε με διάλογο να λύσουμε τα ζητήματα. Κύριε Χατζή, να πω μια κουβέντα, αν μου πείτε. Τι να πείτε. Επειδή ακριβώς είναι ευρύτερα κοινωνικό το θέμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολείται με τα ζητήματα της βαριάς εγκληματικότητας. Έκανε μια ανάλυση ο κ. Σκουρλέτης με την οποία. Α, τα είδατε και ο κ. Και κυρίως για το Σκουρλέτη. Έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο αυτό που είπε και έτσι είναι. Γιατί όταν έχεις να κάνεις μια αδελφοκτονία στο σπίτι, έχεις να κάνεις με την παιδική παραβατικότητα, με το bullying. Αλλά όλα αυτά τα θέματα είναι ζητήματα τα οποία είναι δικογενειακή βία που αναφέρθηκε. Είναι άλλα ζητήματα αυτά. Εντάξει, η κυβέρνησή μας αυτά τα 4,5 χρόνια, χωρίς να λέω ότι τα έχει λύσει έτσι προφανώς. Δεν μπορεί να το λύσει. Δεν έχουν λυθεί. Μα δεν έχει λυθεί πουθενά στον πλανήτη. Έχει ασχοληθεί και με τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν σύμβουλοι στα σχολεία. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να κάτσουμε να δουλέψουμε πολύ περισσότερο, να αντιγράψουμε ίσως καλές πρακτικές, κύριε Χατζή. Και η αστυνόμευση φυσικά είναι ένα άλλο θέμα. Έβαλα, το είπα προηγουμένως, ίσως δεν ακούστηκε. Το ζήτημα της δικαιοσύνης. Αλλάζει τώρα ναι, ο ποινικό κώδικα. Θα τα πούμε αυτά. Τώρα θέλω να πάμε. Τελειώνεται όμω με θεωρία. Δεν είναι θεωρία. Όχι, γενικά λέω. Είναι με θεωρία. Εντάσσονται σε ένα πλαίσιο. Το οποίο φυσικά εγώ πάντως, Ανδρέα, να σου πω κάτι.
επί της ουσίας για τώρα δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να γίνει. Δεν σας έπεισε ένα σχηματισμό. Κοίταξε, ξέρω ότι ο Χρυσοχοίδης ήταν καλός υπουργός και είναι καλός υπουργός. Ξέρει και το Υπουργείο. Και ξέρει το μάθημα. Καλά. Τώρα από εκεί και πέρα θα κάνει και τι δυνατότητες έχει σε σχέση και με αυτά που είπατε. Γιατί για να πάρει ένα υπουργός πρέπει και η αστυνομία να έχει τις δυνατότητες που περιγράψατε ο ίδιος προηγουμένως. Ναι, αλλά το ξανακάνετε, το περιορίζεται μόνο στην αστυνομία. Ενώ πάρα πολλά από αυτά που ζούμε σήμερα. Να γίνονται προσπάθειες σε άλλους. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε ένα διάλειμμα. Και θα γυρίσω σε κάτι που δεν μπορείτε να το δικαιολογήσετε με τίποτα. Με τίποτα λέτε. Όχι. 213% παραπάνω το παιδικό γάλα στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Βρεφικό γάλα. Το βρεφικό, βρεφικό, ναι. Γάλα. Το βρεφικό. Γιατί πιστεύετε ότι θα προσπαθήσουν να το δικαιολογήσουν. Πού να μας πείτε. Δεν είχε πει ο Μητσοτάκης για τις πολυεθνικές. Είδατε τίποτα εσείς. Εκτός αν το ρίξατε στην αγορά το θέμα σήμερα με τα γάλατα, γιατί κάτι σκεφτόστε να κάνετε και να πείτε τόλισσα. Ναι, είμαστε. Εντάξει, κοροϊδά δεν είμαστε κι εμείς. Όχι, είμαι παλιός, κύριε. Δράκουλες με τα μεγάλα λόγια. Κύριε, είμαι παλιός. Σήμερα μπήκε ένα πρόστιμο. Το ξαναδεί αυτά. Ναι. Μπήκε ένα πρόστιμο. Καλά, ναι. Και στους καφέδες μπήκε. Μισό λεπτάκι. Όχι, στους καφέδες μπήκε ένα εκατομμύριο. Από 6,25 τους πήγε 4,5 και τους ξαναπήγε 6,25. Μπήκε ένα πρόστιμο σε εταιρεία διπλάσιο από αυτά που κέρδισε. Εσχροκέρδισε η εταιρεία με χρηματιστικά και τη μπήκε διπλάσιο. Ποια είναι αυτή. Να σας διαβάσω τώρα στο διάλειμμα. Όχι, τώρα στο διάλειμμα, γιατί τώρα πρέπει έτσι. Και εμείς δεν εδώ, φάμε πρόστιμο από το Σουρού, δεν έχουμε λεφτά. Όχι, ορίστε. Θα σας πω το όνομα, άφησα αμέσως. Λοιπόν, να πούμε για την ακρίβεια δύο κουβέντες. Θέλουμε ώρες ολόκληρες, αλλά μπας περιπτώσει, ό,τι προλάβουμε σε αυτή την εκπομπή, 20% πάνω το αγελαδινό γάλα. Ουδής έχει καταλάβει γιατί. 213% επάνω τα βρεφικά γάλατα. 9% στη Σουηδία ή στη Φιλανδία, 28% στην Ελλάδα ή 32% στην Ελλάδα. Εγώ περίμενα αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός τότε με τις πολυεθνικές, ότι θα γινόταν πράξη. Δεν βλέπω να γίνεται πράξη, ενδεχομένως να μην το κατάλαβε ο κύριος Κρέκας. Γιατί από τις πολλές επισκέψεις σε διάφορα σούπερ μάρκετ μας επιδεικνύει διάφορα αγαθά εκεί. Τι, δεν το έχεις δει? Ναι, βέβαια. Ε? Λοιπόν, ωραία κύριε, το λέει εκεί. Με στυλ. Με στυλ. Κύριε Χατζή, δεν είναι η δουλειά του αυτή όμως. Η δουλειά του είναι να πατάξει αυτό. Τα πρόστιμα που έχουν μπει τα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει, κύριε. Και τις τελευταίες εβδομάδες ακόμα, νομίζω ότι τα έχετε ξανακούσει και δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι παρατηρείται βεβαίως αυτή. Αυτό είναι χροκέρδια, δεν είναι. Χροκέρδια στο βρεφικό γάλα. Δεν είναι το μόνο. Αυτό αναδείχθηκε. Αφήστε με να πω τρεις φράσεις και θα κάνω. Έστε και 13 φράσεις, αλλά μην. Προφανώς το να πωλείτε το βρεφικό γάλα από 30% παραπάνω μέχρι 213% παραπάνω είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Και προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί και από ό,τι διάβασα στον τύπο. Θα γίνει αυτό τις επόμενες μέρες, θα ελεγχθούν οι εταιρείες. Θέλω όμως να πω αυτό που έλεγα πριν για την εταιρεία με τα κλιματιστικά, η οποία έφαγε υπερδιπλάσιο πρόστιμο από τους 55 κωδικούς. Όχι, γιατί έχει σημασία. Για άλλους λόγους, όχι για την ακρίβεια. Για άλλους λόγους. Για παραπλάνες και για σχροκέρδια, κύριε Αλεξιάδη. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι οι εταιρείες οι οποίες δέχονται ένα πρόστιμο, είτε για σχροκέρδια είτε για παραπληρωματικές εκτόσεις. Για τα προϊόντα για τα οποία δέχονται το πρόστιμο, κάνουν μετά μειώσεις στις τιμές που φτάνει το 25%. Και δεν τις ξανανεβάζουν. Μισό λεπτάκι. Όχι αυτό. Μισό, έχω παράδειγμα. Καθίστε. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Καφέδες, τους έβαλε πρόστιμο, 1.000.000 ευρώ. Ακούστε. Σοβαρή μάρκα. Κατεβάζει την τιμή αυτός από 6.25 σε 4.25. Κατεβάζουν και οι ανταγωνιστές που είναι μάρκες πιο. Ναι, κατεβάζουν και άλλοι και μετά από 1,5 μήνα την ξαναπάει 6,25. Να συμφωνήσουμε κάτι. Μισό λεπτά τώρα... και κύριε Χατζή. Περιμένετε. Οι τιμές δεν μένουν στατικές. Συντηρητικό προϊόντος. Υπάρχει το κόστος του προ�όντος, υπάρχει το κέρδος στο φυσιολογικό. Έφαγε το πρόστιμο και πρέπει να υπάρχει το οποίο είναι νομοθετημένο σε ό,τι ίσχυε το Σεπτέμβριο του 2021 και υπάρχει μετά. Η δυνατότητα ενδεχομένως της χροκέρδειας, την οποία πρέπει το κράτος να τη βρει και να την πατάξει. Σωστά. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι οι τιμές σε μια σειρά προϊόντων ανεβοκατεβαίνουν, κυρίως ανεβαίνουν, δηλαδή για να μην λέμε μόνο κατεβαίνουν, κυρίως ανεβαίνουν σε μια σειρά προϊόντα για τους λόγους που υπάρχουν στη διεθνή σκηνή και την οποία ξέρουμε όλοι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σκηνή, σου λέω 9 κάνει εκεί 27 εδώ. Τι διεθνή. Μου είπατε ότι έπεσε η τιμή ενός προϊόντος και μετά ανέβηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί.
και μπορεί πράγματι να δικαιολογείται από τις συνθήκες. Ποιες συνθήκες, ένα μήνα αλλάξαν οι συνθήκες. Θα σας απαντήσω. Πού φάγε το πρόστιμο. Η Δημαία, κύριε Χατζή, εδώ και 3 χρόνια έχει κάνει πάνω σχεδόν 100.000 ελέγχους. Έχει υποβάλει πρόσημα σε 3-4.000 περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλες οι άλλες περιπτώσεις που ελέγχθησαν βρέθηκαν ότι είναι σύνομες. Δεν σημαίνει ότι όταν ανεβαίνει μια τιμή προϊόντος είναι παράνομο, δεν είναι υπάρχει σχροκέρδια. Έτσι και το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι έχω τα στοιχεία του Νοεμβρίου μπροστά μου. Η πληθωρισμός στην Ελλάδα υπάρχει και γενικός, πολύ χαμηλότερος είναι ο γενικός. Δεν μου απαντάτε αυτοί τρόφιμα, γιατί ξεφύγανε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελεγχθούν, δεν έχω να σας δώσω απάντηση, θα πρέπει να ελεγχθούν, κακώς έχουν ξεφύγει. Δεν το είχε δει κανείς τόσο καιρό, ας πούμε. Επειδή μου είπατε ότι θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω, σας εκπλήσω φαντάζομαι. Συγγνώμη, να σας πω δεν κάτι. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω. Δεν συγχωρείτε, επειδή σήμερα με το διαδίκτυο μπορείς να επισκεφτείς το όποιο σούπερ μάρκετ στον κόσμο και να βρεις τις τιμές και να τις συγκρίνεις με τα ελληνικά σούπερ μάρκετ που επίσης μπορεί να μπει. Γιατί μπορεί να αγοράσει προϊόντα μέσω διαδικτύου. Και μπορεί να μπει και να βρει και να δει και τι διαφορέ. Δεν θέλει φιλοσοφία δηλαδή. 4-5 άτομα που να είναι καλά στο διαδίκτυο, να είναι καλοί προγραμματιστέ, να είναι καλοί στο διαδίκτυο, κοιτάξτε, να μπουν και πώς να κάνει, το πώς και κάνει να κάνουν αναφορέ. Το πώ κάνουν του ελέγχου η Δημαία. Δεν ξέρω ποιο είναι ο επικεφαλή υπηρεσία. Ούτε εγώ ξέρω. Μπορείτε να τον βγάλετε ένα βράδυ, να του δώσετε δημόσιο λόγο να απαντήσετε τα ερωτήματα. Εγώ θα πω όμω το εξή. Επειδή ακούγαμε τόσο καιρό ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι μία λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε. Είναι αυτό το θέμα. Και βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, επειδή χρησιμοποιήθηκε η Ισπανία 9-10 μήνες τώρα ως παράδειγμα. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα το Νοέμβριο στην Ελλάδα είναι, έχω εδώ μπροστά τα νούμερα, 7,6% στην Ισπανία, 8,6%. 213% παραπάνω. Η Ισπανία τώρα και λέει ότι σε μια σειρά προϊόντων, κυρίως με την ενέργεια που συσχετίζονται, έρχεται και αυξάνει το ΦΠΑ. Mm. Και το πάει πολύ παραπάνω από ό,τι στην Ελλάδα, που αυτό θα πυροδοτήσει πάλι τον πληθωρισμό στην Ισπανία. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε μια σταθερή πολιτική που εδράζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, είναι οι έλεγχοι. Γίνονται, θα συνεχίσουν να γίνονται, πρέπει να γίνονται στο δυνατόν περισσότεροι. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των ευάλωτων, 700 εκατομμύρια ευρώ. Από την καλή λειτουργία του προϋπολογισμού. Το απαντάτε τώρα στο 213 τόση ώρα. Για τους ελέγχους. Σας απαντώ τι κάνουμε γενικά για την ακρίβεια. Και εδώ το για δεν κυριότερο είναι οι μόνιμες αυξήσεις, οι βελτιώσεις των μισθολογικών απολαβών των Ελλήνων. Ήδη δημόσιοι υπάλληλοι από για το 20% στο Αγελαδινό δεν μου πέρα τίποτα. Σας είπα, πρέπει να γίνουν έλεγχοι, κύριε Χατζή. Δεν έχω να σας πω για ένα δεν είμαι εκπρόσωπος της Δημαία, ξέρετε. Πώς σας ξέφυγε αυτό, δεν είμαι εκπρόσωπος της Δημαία. Όχι, πώς σας ξέφυγε 213%. Σας απαντώ. Σπανίες, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί και θα ελεγχθεί. Και προφανώς αν υπάρχει παρανομία θα πρέπει να μπουν και τα αυστηρά πρόστιμα που πρέπει να μπουν στην περίπτωση μάλιστα. Αυτή. Ορίστε, ρώτημα είναι αν τα πρόστιμα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Σας δεν σου είπα για τον καφέ μου. Έχουν μειωθεί οι τιμές στους κωδικούς που μπαίνουν τα πρόστιμα, κύριε Παπαδόπουλε. Από 5 έως 25% έχουν μειωθεί οι τιμές. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα προϊόντα μπαίνουν και στην κατηγορία της μόνιμης μείωσης με το 5%. Κύριε Χατζή, να πω για αυτό το ζήτημα αυτό. Ναι. Όπως και στο προηγούμενο θέμα, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την πολιτική ένα πρόβλημα, πρέπει να το αποδεχθείς, να το αναλύσεις και να ψάξεις να βρεις τις δυνατές λύσεις. Η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας δεν το κάνει αυτό. Τι λέει, ότι κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα. Δεν είναι αυτό η απάντηση στο όλο πρόβλημα. Πάντως ούτε μείωση του ΦΠΑ που ευαγγελίζεστε εσείς εδώ και τόσους μήνες. Το ξαναλέω. Εγώ λόγω ευγένειας δεν διακόπτω τους συνομιλητές. Και λίγο διάλογο. Όχι. Εγώ δεν θέλω να σας διακόπτω. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Συνεχίστε, κύριε. Δεν μπορεί να είναι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας ότι κάνουμε ελέγχους. Αν διαβάσει κάποιος την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που ιδρύθηκε το 1974, από το 1974 έως το 2024, ποτέ δεν είχαμε τέτοια έκρηξη ακρίβειας σαν αυτή που έχουμε από το 2019 μέχρι σήμερα. Ποτέ οικονομικά. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια έκρηξη. Εδώ ήμουν από το 1974. Και πάλευα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία από τότε. Και μετά και άλλα κόμματα από την κυβέρνηση. Δεν τα καταφέραμε. Σε ό,τι αφορά όμως, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι δύο τυχαία προϊόντα. Γενικά οι παιδικές τροφές, οι βρεφικές τροφές μάλλον, και το γάλα είναι δύο πολύ σημαντικά παραδείγματα. Το ένα είναι γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η οικογένεια. Αναγκαστικά θα αγοράσει. Είναι εγκλωβισμένη. Βρεφικές... Είναι, ναι, είναι εγκλωβισμένη στο να αγοράσει και να πληρώσει. Γιατί σου λέει ο γιατρός θα πάρει σαν μυρών. Επειδή έχουμε ένα. Κάντε και τοποθέτηση προϊόντος εσείς εδώ. Ναι, λέω λοιπόν. Σε έβγαλα φορά παρτίδα το πρωί, δεν χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, η κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει
Και ναι, πρέπει να το κάνει γιατί είναι αναγκαία προϊόντα. Πάμε τώρα στο γάλα, στο αγελαδινό γάλα. Δεν είναι μόνο η έκρηξη της τιμής σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα σε ορισμένες από αυτές δεν έχουν και τόσο μεγάλη κτηνοτροφία όσο έχει η Ελλάδα. Είναι το ότι δεν έχει μεγάλη κτηνοτροφία, εντάξει. Λέω σε σχέση με τη συνολική παραγωγή. Δεν έχει. Το αγελαδινό γάλα είναι η βάση για πολλά προϊόντα, διατροφικά προϊόντα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και αν συνεχιστεί αυτή η έκρηξη ακρίβειας, θα έχουμε σε πάρα πολλά προϊόντα προστά, έκρηξη τιμών, και θα έχουμε και ένα άλλο γεγονός. Ότι ορισμένα από τα προϊόντα που έχουν σχέση με τη διατροφή θα γίνουν τόσο ακριβά που θα σταματήσει στην Ελλάδα η παραγωγή τους ή γραμμές παραγωγής. Διότι θα έρχονται απ' έξω πιο φθηνά. Μάλιστα. Να λοιπόν, κλείσω λοιπόν με την πρόταση. Για κλείστε με την περισσότερους ελέγχους και πλέον στην εποχή της πληροφορικής μπορούν να κάνουν ελέγχους. Και επειδή ακούμε για πρόστιμα, στο φούρνο της γειτονιάς μου στην Νίκαια ή στην ταβέρνα, που δουλεύουν κατά μερακάματο οι άνθρωποι, όταν τους πιάσαν για φοροδιαφυγή, μπήκε ένα τεράστιο χαρτί απ' έξω, κλειστό λόγω φοροδιαφυγής. Ανακοινώνουμε τις επιχειρήσεις που δουλεύουν τα πρόστιμα. Με νόμο που ψηφίσαμε εμείς. Τι σας εμποδίζει, ερώτημα εμείς, κύριε Γαϊτάνη, τι σας εμποδίζει, όπως βάζετε στο φούρνο και στο σουλατζίδικο χαρτί κλειστό λόγω φοροδιαφυγής, να βάλετε απ' έξω ένα μεγάλο πανό, ανάλογα με την επιχείρηση που να πει, που να λέει αυτό το σούπερ μάρκετ έφαγε πρόστιμο λόγω εσροκέρδειας. Τι σας εμποδίζει να το κάνετε αυτό? Γίνονται γνωστά με νόμο που ψηφίσαμε εμείς και δεν αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Αλεξιάδη, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Παρακαλώ όμως μείνετε στο ερώτημά μου, γιατί συνήθως με πάτε με διάφορα κοσμητικά επίθετα σε διάφορες περιοχές. Όχι, θέλω να κλείσω αυτά τα θέματα για να πούμε για τον κύριο Συρίγκο, γιατί αγωνιόμουν και δεν τα πούμε. Να πείτε, άμα με ακρηγορείτε, τι θα κάνω εγώ? Όχι, δεν με ακρηγορώ, εγώ είμαι τηλεγραφικός. Λοιπόν, αφού είστε τηλεγραφικός, απαντήστε μου. Εσείς που είστε αριστερός, έτσι, αυτό δεν είστε? Εδιώθεν. Αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες, για δεν τις πήρατε το κεφάλι όταν γίνατε κυβέρνηση? Τι εννοούσατε, να τους κρατικοποιήσουμε? Δεν υπήρχε κάτι στο πρόγραμμά μας. Χαίρετε. Κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε αυτό τώρα το κύμα ακρίβειας. Ωραία. Αυτό, και είπα το παράδειγμα αυτό με το. Με καλά, τα, καλά, το κάνατε και με τα βρεφικά, επειδή είναι επίκαιρο. Είναι είδηση της ημέρας. Η είδηση της ημέρας. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Είναι πραγματικότητα όσων έχουν βρέφη και μικρά παιδιά τα τελευταία χρόνια. Ναι, όχι, λέω, δεν είναι λοιπόν αυτό το μόνο πρόβλημα. Βεβαίως. Νομίζω είπατε και εσείς για ελέγχους. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα νούμερα τα οποία είναι αμήλικτα και αψευδή. Ορίστε. Το γεγονός δηλαδή ότι η χρονιά που έφυγε, το 2023, η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στον πληθωρισμό τροφίμων. Αυτό είναι η πιστοποίηση μιας αποτυχίας στον τομέα αυτό, ελέγχου των τιμών. Αυτό δεν αλλάζει. Πώς θα μπορούσαν να ελεγχθούν οι τιμές? Προσέξτε, έχετε ακούσει για τριγωνικές πωλήσεις. Μάλιστα. Έχετε ακούσει για εναρμονισμένες πρακτικές. Μάλιστα. Για ελέγχους που υπόθηκε. Αυτά είναι εργαλεία πάνω στα οποία μπορείς να κινηθείς. Μάλιστα. Για να μπορέσεις να δώσεις απάντηση. Αλλά όμως, η ιστορία των τροφίμων δεν έχει να κάνει μόνο με τα κυκλώματα αυτό καθ' αυτό στην εμπορία και στην διακίνηση. Ενώ οι υψηλές τιμές έχουν να κάνουν και με το ενεργειακό κόστος. Βλέπετε το πανηγύρι που γίνεται τώρα εντός εισαγωγικών με αυτό το φάσμα όλων των χρωμάτων, με το ποια τιμολόγια θα κληθούμε να διαλέξουμε. Ο υπουργός το έκανε. Λες και αυτή τη στιγμή είναι μετοχή η τιμή του ρεύματος. Προσέξτε τώρα, έτσι. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά από τότε που γεννηθήκατε εσείς. Μισό λεπτό. Η κυβέρνησή σας, το χρηματιστήριο ενέργειας, τι είναι, αυξομοιώνεται? Θα φτάσουμε εκεί, θα κάνουμε. Εκεί θα φτάσουμε. Λέτε ότι είναι μετοχή. Η κυβέρνησή σας το εφάρμοσε πρώτα απ' όλα το χρηματιστήριο ενέργειας. Εσείς το είχατε. Εσείς πανηγυρίζατε, κύριε Σκουρλέτη. Δεν τα ξέρετε καλά. Να θυμόμαστε τις δηλώσεις. Το χρηματιστήριο ενέργειας λοιπόν εφαρμόστηκε το 20 επί Νέας Δημοκρατίας. Εφαρμόστηκε, υλοποιήθηκε. Κάτι που ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και ενσωματώθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλετε να φύγουμε από την Ευρώπη? Εσείς το θέλετε. Θέλετε να φύγουμε? Εσείς το θέλετε. Άρα λοιπόν η ενσωμάτωση κάποιων οδηγιών. Μάλλον στον καθένα σας πρέπει να κάνετε αυτό. Τώρα ο τρόπος λοιπόν. Καθίστε, πετάγεστε λίγο και δεν αφήνετε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, ο τρόπος εδώ πέρα που έγινε ήταν με το χειρότερο δυνατό. Διότι δεν υπήρχε μία παράμετρος η οποία αφορά τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή την δυνατότητα διμερών συμβόλαιων. Το 50% της κατανασκόμενης ενέργειας στην Γαλλία είναι μέσα από διμερή συμβόλαια που κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις με τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Άρα η ετήσια συμβόλαια, διετή συμβόλαια. Άρα οι αυξομοιώσεις στην τιμή δεν τους αφορούν. Αφορούν τον κόσμο. Ερχόμαστε τώρα εμείς ως Ελλάδα
Και η Ευρώπη κατά αντίστοιχο τρόπο, αλλά εδώ με πιο ακραίο τρόπο. Και για πρώτη φορά βάζουμε την ευθύνη στον καταναλωτή, όπως είχε την ευθύνη της υγείας του, όταν έχει την ευθύνη που μένει άνεργος. Δεν έχει πια καμία υποχρέωση. Όλη είναι ατομική ευθύνη. Η πολιτεία δεν έχει καμία. Να κοιτάμε τις τιμές κάθε μήνα. Αυτή τη στιγμή αυτό που επιβάλλεται είναι να αποδιαρθρωθεί αυτός ο κερδοσκοπικός μηχανισμός της χοντρικής που είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Και αυτό το επιβάλλει η εμπειρία μετά την ενεργειακή κρίση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό πρέπει να είναι ένα πανευρωπαϊκό αίτημα. Μπροστά στις ευρωεκλογές, λοιπόν, οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να θέσουν το θέμα της κατάργησης, της αλλαγής, πες το τοποθέτητης αποδιάρθρωσης του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το οποίο φέρατε εσείς. Διότι δεν το φέραμε εμείς, εφαρμόστηκε το 20 επί Νέας Δημοκρατίας. Άλλο, εσείς το κάνατε νόμο όμως. Πάμε παρακάτω. Εσείς το κάνατε νόμο. Απάντησα σε αυτό. Όχι, όχι, παρακαλώ. Μην τη χαλάτε τη συζήτηση. Εσείς τη χαλάτε. Αλλά ας πούμε λοιπόν, ότι ήταν έτσι, που δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Ας πούμε ότι ήταν έτσι. Έτσι. Μετά την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης, επιβάλλεται να επανασχεδιαστεί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι άλλο θέμα, αυτό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ότι μου λέτε να επανασχεδιαστεί κάτι που εσείς είχατε κάνει. Ή θα παρέμβουμε στον μηχανισμό της χοντρικής, ναι. Έχουν υπάρξει προτάσεις είτε για πλαφόν στο κέρδος, αλλά και κυρίως κατά τη γνώμη μου θέλει πιο δραστικές προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Ή αλλιώς συνολικά και η χώρα μας και η Ευρώπη θα είναι δέσμια αυτής της κατάστασης, διότι και πες ότι αύριο ο πόλεμος σταμάταγε. Και αποκαθιστάται την ροή φυσικού αερίου. Οι τιμές δεν θα φτάνουν οι ενεργειακές στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο που έχει την κρίση. Το ξέρω εγώ. Λοιπόν, σας το λέω εγώ. Την εκτίμησή μου σας λέω. Την εκτίμησή μου σας λέω. Διότι έχει πια εμπεδωθεί ένας κερδοσκοπικός μηχανισμός στο πεδίο της χονδρικής, όπου πλέον έχει την άξη στον αέρα. Μου το λέγατε και προεκλογικά, αυτό θυμάμαι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ αυτά κάποια πράγματα που έλεγα προεκλογικά τα λέω και με το εκλογικά, άλλοι τα αλλάζουν. Τώρα είναι άλλο το ΣΥΡΙΖΑ, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, όλη η πολιτική ιδέα στον τομέα της ενέργειας είναι λάθος. Οι αποκρατικοποιήσεις που γίνανε. Που δεν έχουμε εργαλεία. Η ιδιωτικοποίηση των φυσικών μονοπωλίων, των δικτύων. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να εγκαθιδρυθεί μια μεγάλη ακρίβεια στον τομέα του ενεργειακού κόστος που ενσωματώνεται και στα προϊόντα. Μάλιστα. Τώρα θέλω να. Θέλετε να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Να πούμε μια κουβέντα από αυτού, κύριε Κατζή. Μισό λεπτό, Αντρέα, θες κάτι να ρωτήσεις, παρακαλώ. Όχι, να πω ότι. Και για τα καύσιμα, Αντρέα, μην ξεχάσει να πει, γιατί μου κόβει, παίρνει τον λόγο και δεν πρόλαβα να το. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι εδώ και δύο χρόνια δεν γίνεται κάτι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπε είμαστε στην αρχή του τέλους. Από τότε έχουν περάσει άλλοι 5-6 μήνες και το πρόβλημα είναι εδώ. Και λέει ο κ. Γαϊτάνης ότι έχει αυξηθεί ξέρω εγώ, κάποιος μισθός, κάποια σύνταξη. Όχι, δεν το λέει ο κ. Γαϊτάνης. Όχι, όχι. Λένε για τα στοιχεία. Είναι πραγματικότητα. Και ο κατώτατος μισθός και ο μέσος είναι μισθός. Τέτοιος, και οι συντάξεις. Είναι όμως. Για την ακρίβεια δεν λέμε. Ακρίβεια δεν νομίζω, δεν έχει εισόδημα. Και... είναι όμως. Με συγχωρείτε, λέμε τι θα κάνετε με την ακρίβεια και η απάντηση είναι αυξηθήκαν οι μισθοί. Είναι... μα για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Είναι τέτοιο το κόστος που αν το συνδυάσεις και με το κόστος ζωής και βάλεις και τη στέγαση, είναι τίποτα. Μάλιστα. Είναι δυστυχώς σίγουρα. Μπορώ, ορίστε, δώστε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, παρακαλώ, γιατί θα μπούμε και στο θέμα του των δηλώσεων του κυρίου Συρίου που έχει δημιουργήσει ζήτημα. Η ακρίβεια ξεκίνησε. Μετά τον κορονοϊό και φυσικά επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ακόμα και το γεγονός αυτό που γίνεται με τους Χούθη, οι οποίοι αναγκάζουν τα πλοία να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάσουν στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι έχει μία αύξηση του κόστους των προϊόντων που μεταφέρονται. Λογικό. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα διεθνές φαινόμενο. 53 δισεκατομμύρια ευρώ πήγαν για τη στήριξη για τον κορονοϊό και για την ενεργειακή κρίση. Ακόμα και σήμερα οι λογαριασμοί του ρεύματος που ανακοίνωσε για παράδειγμα η ΔΕΗ και λέει ο κ. Κουρλέτης ότι κακώς. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Πρέπει... είναι τόσοι πάροχοι, είναι 12 πάροχοι. Υπάρχει, μπορεί κάποιος να βγει από αυτή τη βάσανο, να υπογράψει ένα συμβόλαιο σταθερό και να μην έχει να κοιτάει την αλλαγή της τιμής της κιλοβατόρας. Μπορεί να είναι χρηματιστηριακό προϊόν η ενέργεια. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει γιατί το κάνατε, ρε παιδιά. Απαντήσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, μισό λεπτάκι. Δεν είναι τα πάντα λοιπόν χρηματιστηριακά προϊόντα. Χρηματιστήριο υγεία, χρηματιστήριο η παιδεία, η ανώτατη εκπαίδευση. Τα έχετε κάνει όλα. Αριστερά, μπορείτε να τον βρείτε μια μέρα, να τον ρωτήσετε. Ο κ. Σταθάκης πανηγύριζε για το χρηματιστήριο της ενέργειας. Το έχετε πει τρεις φορές και δεν είναι αληθές. Αν το έχετε τρεις. Δεν
σας τιμά. Δεν σας τιμά να λέτε αναλυθεί πράγματα. Εφαρμόστηκε το 20 για πρώτη φορά το χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Εφαρμόστηκε το 20. Κύριε Γαϊτάνη, εφαρμόστηκε το 20. Εφαρμόστηκε το 20. Θα σας ρωτάω μέχρι να απαντήσετε ναι ή όχι. Εφαρμόστηκε προηγουμένως. Ψεύδεστε ή δεν ξέρετε. Ψηφίστηκε. Ρωτήστε λοιπόν πότε εφαρμόστηκε το χρηματιστήριο ενέργεια στην Ελλάδα. Πανηγυρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ω μια σημαντική μεταρρύθμιση. Δεν το ξέρετε καλά το θέμα σας λέω. Κάνετε το ίδιο πράγμα όπως με την άρση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Οι Έλληνες πολίτες τη γνωρίζουν την αλήθεια. Κύριε Γκαντέν, την άλλη φορά που θα συναντηθούμε και εύχομαι να είναι σύντομα, να το έχετε κοιτάξει και να μου απαντήσετε. Πάντως, να μου πείτε συγγνώμη κύριε Σκουρλέτη. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Επί Νέα Δημοκρατία εφαρμόστηκε. Μπορείτε να το συζητήσετε με τον κύριο Σταθάκη, γιατί εσεί αμφιβάλλετε. Ξέρω πολύ καλά τι έχει κάνει. Ότι πανηγυρίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή η επιλογή. Τι θέλω να πω όμως, κύριε Χατζηγιάννη, αυτή είναι μια τεχνική. Ο κύριο Σταθάκη είπε ύμνου γι' αυτό. Μου είπε έχω το βίντεο. Χατζή, επαναλαμβάνω. Το βίντεο. Λέει ο κύριος Κουμπλέτης ότι λέω ψέματα. Έχω, δεν λέτε ψέματα, όχι, Χατζή. Δεν λέτε. Αλλά εσείς λέτε ψέματα ως προς την εφαρμογή. Λέτε, έγινε το 20, επαναλαμβάνω. Και εσείς μου λέτε ότι έγινε το 18. Εσείς όταν έχει δύο χρόνια όταν, διαφορά. Όταν, περιμένετε, κύριε, παρακαλώ. Όταν εσείς το κάνατε όμως αυτό το μέτρο, το οποίο έχω δει το βίντεο, το έχω δει εγώ, κύριε, πολλές φορές, το κύριο Σταθάκη από το βήμα του Συμβούλης. Όταν είπε τι είναι αυτό που κάναμε. Ενσωματώθηκε όπως ήταν υποχρεωτικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το κάνατε. Αυτή η οδηγία. Το κάνατε. Ενιαία ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει. Και αυτοί το εφαρμόσαν. Μισό λεπτό. Το κάνατε ο τρόπος καταρχήν δεν είχε εφαρμοστεί σε καμία χώρα. Μάλιστα, εντάξει. Έχουμε μια καινούργια εμπειρία. Δεύτερον, είχε παράλληλα άλλα μέτρα. Ναι. Όπως την δυνατότητα διμερών συμβολέων, πλαφών στην αύξηση των τιμών, η δικιά μας πρόταση, και το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Και τα τρία τα κατάργησε η Νέα Δημοκρατία. Η πρόταση αυτή είναι μετά. Αυτά λοιπόν βοήθησαν σε σχεδιασμό με την ενθάρρυνση των επενδύσεων στο φυσικό αέριο να υπάρχει μια κερδοσκοπία των παραγωγών ενέργεια. Ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέτε. Άμα θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε με χαρτιά. Με χαρτιά και με μέτρα. Αυτό που είπατε σε ό,τι αφορά τις προτάσεις σας, οι προτάσεις σας αυτές κατετέθηκαν αφού είχατε φύγει από την κυβέρνηση. Λάθος κάνω. Πώς κάνω. Το 19 της καταφέρατε. Μπορώ να το ξέρω λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τι ξέρετε καλύτερα. Ξαναδιαβάστε λίγο. Γιατί άμα το ξέρατε καλύτερα θα ξέρατε ότι εσείς ψηφίσατε. Αλλά επαναλαμβάνω. Θα ξέρετε ότι είναι το καλύτερο. Μετά άλλοι το εφαρμόσανε. Μετά από όλα αυτά. Είναι χαζοί οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι που λένε ότι πρέπει να αλλάξει. Παγώσαμε και τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δώσαμε ενισχύσεις λοιπόν, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της ακρίβειας. Πάμε στο θέμα. Αντιμετωπίζεται, πάμε με τρεις τρόπους. Δεν έχω πολύ χρόνο. Έλεγχη, ενίσχυση εισοδημάτων και ενίσχυση των πιο ευάλωτων. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω σε αυτό. Που κάνει και τα τρία η κυβέρνηση. Θέλω να πάω τώρα σε ένα θέμα. Γιατί εντάξει, τις απόψεις ακούσαν ο κόσμος, έχει βγάλει τα συμπερασματά του, είμαι σίγουρος δηλαδή. Πάμε στη δήλωση που έκανε ο κύριος Συρίγος, κύριε Γαϊτάνη, που είπε. Ανησυχούσα, κύριε Χατζή. Ανησυχούσα, λέω. Δείτε μία ταινία με τον Ντόμ Χάνκς που ανταλλάσσουν ένα κρατούμενο Αμερικάνο με Ρώσο. Η γέφυρα των κατασκόπων. Ναι, ναι. Που του λέει, δεν ανησυχείς, του λέει ο Ντόμ Χάνκς του Ρώσου που θα τον πήγαινε. Και αν ανησυχείς, του λέει, θα βγει τίποτα. Οπότε μην έχετε άγχος. Ωραία. Πάντως για το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχω το βίντεο. Για τον κύριο Σταθάκη είχατε έτοιμο το βίντεο, γι' αυτό. Έδειξα κανένα βίντεο. Λέω, ρωτάω. Μην λέτε κουέπ. Ρωτάω, κύριε Χατζή. Μην ρωτάτε. Έχει άγχος. Δεν ρωτάω εγώ. Έχει χαθεί το βίντεο αυτό από τα κανάλια, γι' αυτό λέω. Του μπήκε να ανακλείσω την εκπομπή τώρα. Δεν λέω για εσάς. Μην με προσβάλλετε, μην το κάνετε αυτό εμένα. Λέω ότι γενικά τα κανάλια, οι δηλώσεις του κυρίου. Δεν με ενδιαφέρει, είμαι στα κανάλια εγώ. Εδώ είναι ένα μαγαζί. Να μην πω κάτι που βλέπω. Να μην βλέπω κάτι. Πες το, γιατί μου το λέτε εμένα. Δεν βλέπω. Εγώ δεν ανοίγω τη συζήτηση. Μιλούσαμε για βίντεο του κυρίου Σταθάκη. Καλά κάνατε και το είπατε. Για το βίντεο του κυρίου. Έβηξα το βίντεο του Σταθάκη εγώ. Καλά κάνατε και δεν το δείξατε. Για το βίντεο του κυρίου Συρίγου θα το δούμε. Να πάμε στον κύριο Συρίγο. Θέλει το βίντεο, βρες το βίντεο μωρέ με το Συρίγο. Λοιπόν, βρες το, ναι. Να το δείξουμε να ησυχάσει. Λοιπόν, είπε ο κύριος Συρίγος με μια κουβέντα. Ορίστε. Ωραία, είναι έτοιμο να το παίξουμε. Ωραία, ρίχτω. Η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελου Συρίγου, ότι το 97% της συνθήκης της Λοζάνης είναι παροχημένο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο ίδιος επιμένει, διευκρινίζοντας ότι δεν μιλάει για αναθεώρηση. Δεν μίλησα ποτέ για αναθεώρηση της συνθήκης. Είπα ότι είναι παροχημένη. Διότι το μόνο που μας ενδιαφέρει από τη συνθήκη της Λοζάνης το σήμερα, και δεν το λέω τώρα, το έχω πει από την πρώτη στιγμή,
είναι οι διατάξεις περιορισμού συνόρων. Το θέμα των παροχημένων διατάξεων είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι ο κύριος Συρίγος δεν αναφέρθηκε στα σύνορα. Δεν αναφερόταν προφανώς στα σύνορα. Νομίζω ότι έχει εξηγήσει ο ίδιος ο κύριος Συρίγος το τι εννοούσε. Μένω στο τελευταίο, αυτό το οποίο είχε δηλώσει τότε, ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι προς αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αποδοκιμάζει τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όταν κάνεις τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα δεν εννοούσα αυτό περιτεύουν, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Η πατριωτική αριστερά δεν πρόκειται να επιτρέψει παρέκκληση ούτε κατά ένα εκατοστό από την πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων ως προς τη συνθήκη της Λοζάνης και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι παροχημένη, ισχύει και η Ελλάδα τη σέβεται πλήρως. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Συρίγος, αν δεν είναι λαγός, πρέπει άμεσα να φύγει, είναι επικίνδυνο. Η δήλωση του κυρίου Συρίγου είναι δήλωση η οποία έχει στη βάση της τον αναθεωρητισμό στην πιο ακραία του μορφή. Ειδικά για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ο κύριος Συρίγος τόνισε πως η κυβέρνηση δεν συζητά καμία αλλαγή. Μάλιστα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας τώρα? Να απαντήσω, κύριε Χατζή, και παράκληση να μην διακοπώ. Όχι, δεν θα απαντήσετε. Θα απαντήσω να σας δώσω το λόγο εγώ τώρα, λοιπόν. Ορίστε. Δεν θέλετε λοιπόν να απαντήσετε? Όταν σας δώσω το λόγο, θα απαντήσετε όταν γουστάρετε εσείς. Όχι, τον κύριο Γαϊτάνη, να μας εξηγήσει τη δήλωση του κυρίου Συρίγου, λοιπόν. Εντάξει, ο κύριος Συρίγος, με συγχωρείτε, κύριε Χατζή, έκανε. Είπες, μισό λεπτό. Βάλ το και από το Sky να, έτσι για τον Εκάνωνα. Βάλ το και από το Sky. Και άμα μας κάνουν εμείς, μας κάνανε. Να φτάσουμε στην επόμενη φάση και να πούμε την πραγματικότητα. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη παροχημένη σε σχέση με την αποστρατικοποίηση. Δεν μπορείς να λες ότι ανά 100 άντρες έχεις 4 οπλοπολιβόλα τύπου Λιούις, τα οποία χρησιμοποιούνταν στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξουν αυτά? Αναθεώρηση είχε πει ο Ερντογάν. Αν πάμε εμείς με ατζέντα. Αναθεώρηση δεν αφορά. Ναι, αλλά αν πούμε εμείς ότι θέλουμε να αλλάξουμε ένα κομμάτι της συνθήκης, θα σου πούμε και οι Τούρκοι και εμείς θέλουμε. Μα το είπε ο Ερντογάν. Θα διευθυνήσω κάτι σε 5 χρόνια. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα τεράστιο πράγμα που είναι μια βασική συνθήκη, μια βασική συμφωνία. Έχει άλλες 14 συμφωνίες, παραρτήματα κτλ. Το 97% όλων αυτών στο σήμερα δεν έχει καμία αξία. Τα μόνα τα οποία έχουν αξία στο σήμερα είναι αυτά που ορίζουν σύνορα. Βέβαια. Της Τουρκίας. Της Τουρκίας, εναντίον των γειτονικών χωρών. Βέβαια. Αυτό έχει αξία στο σήμερα. Οι Τούρκοι εμένουν ότι έχει αξία στο σήμερα το καθεστώς αποστρατικοποίησεως, το οποίο όμως είναι παροχημένο εκ των πραγμάτων. Και επίσης υπάρχει κάποια θεωρητική σημασία για το θέμα της παρουσίας των δύο μειονοτήτων στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα γίνατε όλοι οι υπερπατριώτες. Για, έλα, ορίστε, για, σχολιάστε το. Έχω το λόγο τώρα, άμα διάκοψε. Έλα, μην αρχίσετε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Φαντάζομαι. Στο τέλος. Κύριε Χατζή, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και σε εσάς και στο κανάλι για το ότι έδειξε το βίντεο από το Sky. Διότι σε πολλές εκπομπές που πάω και σε άλλα κανάλια αυτό το βίντεο δεν υπάρχει, εξαφανιστεί. Ευτυχώς εσείς το δείξατε για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Σας δείξαμε και το ρεπορτάζ και το. Καλά κάνατε και συγχαρητήρια στο κανάλι και σε εσάς. Ναι, να κάνω διαφημίσεις και συνέχεια να σχολιάσετε. Γιατί είναι 9.30 ώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα τα πω με τον κύριο Αλεξιάδη τώρα στο διάλειμμα. Τελειώσω λοιπόν τη φράση που είχα στη μέση για να μην καθυστερήσουμε, κύριε Χατζή. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω τα συγχαρητήρια και στο κανάλι και σε εσάς και στην εκπομπή για το βίντεο αυτό το οποίο άλλα κανάλια το έχουν χάσει. Πάμε τώρα στην ουσία. Ο κύριος Συρίγος αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια απαράδεκτη δήλωση. Έχω δει και το βίντεο. Ευτυχώς το δείξατε κι εσείς για να μην έχουμε παρεξηγήσει για το τι είπε. Και παραμένει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στο ερώτημα τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, είναι απλό. Όσο παραμένει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις απόψεις θα βγαίνει και θα τις λέει. Και μάλιστα, σε νεότερη από την αρχική του δήλωση, είπε ότι όχι, δεν είναι επιστημονικές απόψεις, είναι πολιτικές απόψεις. Ο άνθρωπος έριξε και περισσότερο πιπέρι στην πληγή από αυτήν που άνοιξε. Πρέπει λοιπόν αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο. Ένα λεπτό. Τελειώνω τη φράση. Όχι, και ένα λεπτό.
Στην ανακοίνωση λέτε ότι είναι λαγός. Λαγός ποιου πράγματος είναι ο κύριος Σύριγος? Μα δεν είδατε το τι είπε ο συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος? Αφήστε το δημοσιογράφο, εσείς τι λέτε. Ο δημοσιογράφος, ο Κωστίδης, του είπε. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Κωστίδης. Εσείς δεν είναι, είναι έμπειρος στα ελληνοτουρκικά. Κάνει ό,τι θέλει ο Κωστίδης. Όταν έχει ανοίξει απ' την άλλη. Τι λαγός είναι, ποιου πράγματος? Ποιανού λαγός είναι, ποιο πράγμα? Απάντηση. Όταν απ' την άλλη πλευρά του Αιγαίου έχει ανοίξει μία ατζέντα στη γενικότερη λογική του αναθεωρητισμού. Να ξαναδούμε τη συνθήκη της Λοζάνης, να ξαναδούμε το ένα, το άλλο κτλ. Δεν είναι δυνατόν κυβερνητικός βουλευτής. Λαγός που είναι. Σε τι... Αυτό απαντώ. Για δεν να είναι κάνει δυνατόν τι? Κυβερνητικός βουλευτής να βγαίνει. Παρακαλώ. Και μάλιστα από ένα κόμμα, το οποίο μας κουνούσε το δάχτυλο. Εντάξει, για θέματα σωστά. Πατριωτισμού, άρα για τη συμφωνία είστε... των Πρεσπών. Εσείς είστε υπερπατριώτες τώρα. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για πατριώτες ούτε για προδότες. Γιατί μιλάτε? Όπως κάναν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν. Τι μιλάει? Να τελειώσω εγώ τη φράση. Να τελειώσω τη φράση. Είπατε, εδώ. Εμείς λέμε ότι αυτοί που μιλούσαν. Είμαστε οι πατριώτες. Ναι, αλλά μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστώ. Όχι, να ακουστώ. Δεν μου σου κάνουμε σαμποτάζ, έλα τώρα, ντροπή. Το συγκεκριμένο. Όταν κάποιοι μιλούσαν για εθνική εξαίρεση και τώρα ανοίγει θέμα μειονοτήτων. Ανοίγει θέμα μειονοτήτων κυβερνητικών βουλευτής. Δεν μου σπάστε τα λεφτά, να κάνουμε μια δολοφονία. Δεν το διαγράφει το κυβερνητικό κόμμα. Ανδρέα. Να τα λουστούν λοιπόν αυτά που έχουν κάνει. Τα πάτε. Ανδρέα. Έχουμε ευτυχώς μπροστά μας εκλογές. Ερώτηση. Εγώ απορώ πραγματικά από την οπτική που γίνεται, που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την κριτική στον κύριο Συρίγο. Ο κύριος Συρίγος έδειξε μια επιπολαιότητα. Όταν ανοίγει μια συζήτηση για ένα ιστορικό κείμενο όπως είναι η συνθήκη της Λοζάνης, το πιο ιστορικό κείμενο που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία. Να του το πιο σημαντικό, έτσι. Και το πιο σημαντικό. Και λειτουργικό εκ των πραγμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, και έτσι. Το εξήγησε και ο ίδιος, ότι είναι θέμα συνόρων. Είναι, προφανώς είναι επιπόλαιο να λες τώρα από τι ισχύει ή τι δεν ισχύει. Αλλά να του κάνετε κριτική από αυτό. Όχι από εθνικιστική σκοπιά, ούτε να λέτε εσείς ότι είναι η πατριωτική αριστερά. Σαν να, υπονοείτε, κύριε Αλεξιάδη, υπάρχει και μία άλλη αριστερά. Δεν ξέρω αν το λέτε για τη νέα αριστερά, δεν ξέρω το κουκουέ, ποια άλλη αριστερά. Που δεν είναι πατριωτική και δεν είναι πατριώτες. Και απορώ από πότε. Υπάρχει αυτός ο όρος σε ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα το είπε ο κύριος Κασελάκης. Από πότε υπάρχει τέτοιος όρος? Απάντηση λοιπόν. Είναι το ανάποδο από αυτό που λέγαμε. Απάντηση σαν, λοιπόν, κύριε αν κύριε. Θέλετε αυτό να το κάνετε, επειδή η Δημοκρατία έκανε αυτά που σας έκανε για τις πρέσπες. Λυπάμαι. Θέλετε απάντηση. Ναι. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε στην πολιτική μας ορολογία εκφράσεις όπως χρησιμοποίησαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν για προδότες. Και ότι πιστεύουμε πιο πολύ τον κύριο Ερντογάν παρά τον πρωθυπουργό της χώρας και διάφορα άλλα ακραία που έλεγαν δυστυχώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς κάνουμε μια κριτική στην κυβέρνηση σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα στα εθνικά ζητήματα. Έχει σημασία η οπτική. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Η οπτική. Μα, συγγνώμη, θα μας επιβάλλει κάποιος? Όχι. Με ποιο τρόπο θα πούμε εμείς την αξιολογία? Αλλά όταν κάνεις κριτική για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, απάντηση, λοιπόν. Η οπτική που την κάνεις κριτική έχει λοιπόν, σημασία. Είναι πολύ σωστή η οπτική. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστό ότι εμείς σε αυτούς που μιλούσαν στο ΣΥΡΙΖΑ για εθνική εξαίρεση και μας κουνούσαν το δάκτυλο στη φωνή των Πρεσπών και έλεγαν όλα αυτά. Το κάνετε δηλαδή. Τώρα πρέπει να καταπιούν όλα αυτά. Και πρέπει. Όχι, δεν κάνουμε. Εμείς κατηγορούμε τη Νέα Δημοκρατία για πατριδοκαπηλεία. Δεν μιλάμε ούτε για προδότες. Ναι, αλλά όχι από πατριδοκαπηλεία. Ούτε για πατριώτες, ούτε για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σας λέω. Έχει σημασία από ποια οπτική κάνεις κριτική. Από την αριστερή οπτική. Η σχέση της αριστεράς με τον πατριωτισμό ήταν από τότε που όταν κάποιοι φεύγαν στο εξωτερικό ή κρυβόταν στα σαλόνια των Αθηνών, η αριστερά έβγαινε στο βουνό και πάλευε τους Γερμανούς. Από τότε είναι η σχέση της αριστεράς με τον πατριωτισμό. Μιλήσει ο κύριος. Ωραία. Νομίζω ότι όπως και να το πάρει κανείς, ήταν μια εντελώς λάθος. Άστοχη, λάθος και γύρει αυτή τη στιγμή ερωτήματα εκ των πραγμάτων. Φυσικά. Διότι ο κύριος Συρίγος έχει υπάρξει υπουργός, είναι τώρα προβεβλημένο στέλεχος. Και προσέξτε τώρα κάτι, τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα διότι η στιγμή, το timing της δήλωσης δεν είναι ουδέτερο. Είμαστε σε μια στιγμή που έχει ξεπαγώσει το σκηνικό σε σχέση με την Τουρκία. Mm-hmm. Έχει ανοίξει ένας διάλογος. Υπάρχουν ζητήματα ενημέρωσης που δεν έχουν γίνει κατά επίσημο τρόπο εκεί που θα έπρεπε να γίνουν, δεν εννοώ δια της τηλεόρασης. Γιατί αυτά έτσι, ξέρετε, στο δημοσίευμα. Πλαίσιο ίσως των διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Εξωτερικών. Και των αρχηγών των κομμάτων. Ναι, υπάρχουν θεσμικά όργανα. Γιατί είναι βέβαιο ότι η άλλη πλευρά και μας το δείχνει έχει την δικιά της ατζέντα. Άρα το να αμφισβητήσεις. Εννοείται η Τουρκία. Κάτι... Ναι, προφανώς. Ή γιατί βγήκε χθες, δεν ξέρω, να διευκολύνω τη συζήτηση, κάποιος εκεί του επιτελείου ή ο υπουργός, δεν θυμάμαι, άμυνας,
που είπε συγχαρητήρια στο στρατό που υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα. Δεν το αφήνουν αυτό, έτσι. Προφανώς. Για να εξηγούμεθα. Δηλαδή. Προφανώς και δεν, και δεν είναι και μια υπόθεση διαλόγου, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Και σας το λέω εγώ που ο δικός μου χώρος είναι υπέρμαχος της εξομάλυνσης των σχέσεων και του διαλόγου. Στη βάση βέβαια της υπεράσπισης των δικών μας εθνικών συμφερόντων. Αλλά από εκεί και έπειτα αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάς για μια συνθήκη όπου όλοι από την εδώ πλευρά λένε ότι είναι το θεμέλιο, ένα από τα θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής, όταν αρχίζει και το ξυλώνει στην κάλτσα, τότε δεν έχει που θα σταματήσει. Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή ότι... Αν αυτό το είχε κάνει κάποιο άλλο κόμμα, τι θα έλεγε η Δημοκρατία. Δεν το ξέρω. Τι θα έλεγε. Δεν το ξέρω. Ρωτήστε. Διότι η Νέα Δημοκρατία κακώς, και εδώ έχει τις ευθύνες, έχει εργαλειοποιήσει τα εθνικά ζητήματα και δεν έχει σταθεί. Δεν στο παράδειγμα, δεν έχει τρόπο. Φέρει και είναι υποχρεωτικό. Να δούμε τώρα τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία. Για το για να κερδοσκοπήσει πολιτικά όταν ήταν. Ήταν ανεύθυνη δύναμη. Δεν είναι λοιπόν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πλέρια ανευθυνότητα. Και ταυτόχρονα έτσι και αν θέλετε και κύριε... ένα κλείσιμο του ματιού. Όχι, εγώ θέλω να σχολιάσω και κάτι. Το οποίο επαφορμή αυτό το ερώτημα που έθεσε ο Ανδρέας πριν. Ότι πράγματι εγώ και το λέω με αγάπη και κατανόηση και προς τον Τρίφωνα, θεωρώ λάθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία φάση έχει βάλει τον πολιτικό προσδιορισμό πατριωτική αριστερά. Σας ενοχλεί η λέξη πατριωτική αριστερά? Καθόλου, Τρίφωνα μου. Αλλά κάτσε να δεις τώρα. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι όταν κάποιον τον προσδιορίζει σαν πατριωτική δύναμη, κάποιοι άλλοι, και ιδιαίτερα η αριστερά τα έχει υποστεί αυτά, την έχουν θεωρήσει μη πατριωτική. Εμείς ούτε αριστερόμετρο. Άρα ποτέ από την ίδρυση. Ούτε κάτι που να μετριάται από την ίδρυση. Αλλά της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε αυτοπροσδιοριστεί με ένα τέτοιο τρόπο. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να το κάνετε αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί αισθάνεστε? Είχαμε λιγότερο πατριωτική προσέγγιση στα θέματα? Άρα λοιπόν, τι παίζουμε? Παίζουμε μήπως στην ατζέντα, στη φρασολογία άλλων δυνάμεων? Εγώ όταν την άκουσα, όταν λέτε είναι ένας προβληματισμός τον οποίο δεν θέλω να μου απαντήσεις. Όχι, όχι. Θέτω καλοπροαίρετα. Εμείς πολιτικό μέτωπο να το σκεφτείς. Με την αριστερά δεν έχουμε. Εμείς έχουμε πολιτικό μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν σου είπε ότι έχει μέτωπο. Είπε ο κύριος Κουρλέτης. Όχι, ένα λεπτό. Στη Νέα Δημοκρατία τα είπε. Τώρα το αδικείς. Και με τις δηλώσεις για τους μισό εκατομμύριο Πακιστανούς που εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν δηλώσεις του κύριου Βελόπουλου και ήταν κύριου Κασελάκη. Να λέω θα έρθουν στην Ελλάδα μισό εκατομμύριο Πακιστανοί. Νόμιζα ότι ήταν του κ. Βελόπουλου. Όταν κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ανοίξει τα σύνορα πάλι τα και φαίνεται ότι έχουν κάνει επιχείρημα. Επιχείρημα είναι αυτό. Υπήρχε δημοσίευμα ότι ψάχνουν να βρουν ευκαιρία για να φιλοξενήσουν εργάτες που θα φέρουν από το εξωτερικό. Αν αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα συζητούσε, μάλιστα, θα γινόταν το ένα να δεις. Κύριε Γαϊτάνη, παρακαλώ να μην το διακόψετε όπως σας διέκοψε. Σας άκουσε πολύ. Μας διέκοψε, αλλά δεν θα το διακόψουμε. Έχει σήμερα κάτι έχετε, κύριε? Ω, τίποτα, είμαι ήρεμος, χαλά. Έχετε περάσει κορονοϊό προσφάτως? Όχι, όχι. Ωραία, εντάξει, κύριε, ελάτε, κύριε. Κύριε Χατζή, θέλω πραγματικά να σας χαρώ και εγώ γιατί παίξατε το βίντεο. Και εκτέθηκε ο κύριος Αλεξιάδης. Ο κύριος Συρίγος δεν μίλησε ούτε για αναθεώρηση συνθήκης, ούτε παροχημένα τα ζητήματα των μειονοτήτων, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Αλεξιάδης, ούτε τίποτα. Έκανε μία ανάλυση. Αν θα έπρεπε να την κάνει, όχι, είναι ένα ζήτημα. Νομίζω τοποθετήθηκε η κυβέρνηση επ' αυτού. Από εκεί και πέρα όμως να συζητάμε για ότι η κυβέρνηση δήθεν θέλει να ανανεωθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Όταν ο Πρωθυπουργός πριν ένα μήνα απάντησε στον πρόεδρο Ερντογάν στο κλείσιμο της συνέντευξης τύπου επικαλούμενος στη συνθήκη της Λοζάνης. Όταν στη διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφει υπάρχει αναφορά για τη συνθήκη της Λοζάνης. Και όταν η Ελλάδα σε κάθε βήμα, με κάθε τρόπο λέει ότι είναι εναντίον της πάσης φύσεως αναθεωρητισμού, νομίζω ότι είναι αστείο να το συζητά κανείς και κατά βάθος αυτό που δείχνει, κύριε Χατζή, είναι την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ψάχνουν οι άνθρωποι να βρούνε κάτι, να πιαστούν. Ναι, απ' την άλλη, δεν είναι και δείγμα σοβαρότητας ενός πολιτικού να μιλάει για τη συνθήκη της Λοζάνης με τέτοιους όρους, δημόσια. Δεν είναι ούτε σε συνέδριο επιστημονικό, ούτε απέναντι στους βουλευτές. Συγγνώμη, αυτό χρεώνεται σε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, αν τον καλύπτει. Το κρατάνε βουλευτή. Αν τον καλύπτει. Αυτό να διάσω. Αν τον καλύπτει το χρόνο. Για ακούσε. Εδώ βλέπω ότι άλλα λέει ο κύριος Πέτσας, άλλα ο κύριος Γαϊτάνης. Ένα λεπτό. Τα λέω σωστά? Όχι, ναι, σωστά. Ο κύριος Πέτσας, ένα λεπτό. Ο κύριος Λοβέρδος, η Νέα Δημοκρατία. Εγώ άκουσα. Ότι κακό την έκανε τη δήλωση. Ο κύριος Γαϊτάνης τώρα θέλει να στρογγυλέψει. Όχι, ένα λεπτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον άδειασε ουσιαστικά. Ναι.
Γιατί είπε τι κάνει η κυβέρνηση και. Έχει χόμπι τον αναθεωρητισμό. Έχει χόμπι τον αναθεωρητισμό, κύριο Συρίκο. Και για το Πολυτεχνείο μέσα στη Βουλή. Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Επειδή είναι παρόν, δεν θέλω. Ήμουν εκείνη την ημέρα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Καταλάβατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δηλαδή, μία αστοχία μετά την άλλη. Ο κύριο Μαρινάκη τον άδειασε. Άμα διαβάσετε τη δήλωση, θα το καταλάβετε. Αλλά είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Τι θε να είναι δικό σα, θέλετε να αφήσει ο Σύριο. Όχι, τέτοιε βουλευτέ δεν θέλουμε. Ο κύριο Συρίκο και νομίζω τουλάχιστον μεταξύ μα μπορεί να συμφωνήσουμε σε αυτό. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην θέλουν να συμφωνήσουν. Και το ακούσαμε κιόλας, δεν αναφέρθηκε σε κανέναν αναθεωρητισμό. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρες απόψεις. Οι απόψεις της κυβέρνησης διατυπώνονται από τον Πρωθυπουργό, διατυπώνονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Υπάρχει ενημέρωση πάντα και ο κύριος Δένδιος και ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώνουν τα κόμματα. Γαϊτάνη, ερώτηση. Όχι, μισό λεπτό. Περίμενε. Κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γαϊτάνη. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δεν πείτε, κύριε Γαϊτάνη, μια ερώτηση. Να ολοκληρώσει, Χριστιανέ μου, άνθρωπε. Όχι, περίμενε. Να ολοκληρώσετε. Στα ζητήματα της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα αυτά τα 4,5 χρόνια είναι πάρα πολύ ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε ενδεχομένως να υπήρξε στο παρελθόν. Εσείς, όχι, όχι, ερώτηση. Ο δημοσιογράφος. Δεν επιτρέπετε να κάνω την ερώτηση. Προηγεί το δημοσιογράφο. Πάλι τα ίδια. Μα τι έχει πάρει το σκηνή, δεν μου επιτρέπετε, δεν μου κάνετε. Τι έχει πάρει. Όταν λέει. Χαζί, μια χαρά είμαι, καλά. Δέκατα έχει. Όταν λέει ένα βουλευτή ότι μία συνθήκη είναι κατά 97% παροχημένη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι το Ανδρέας, αυτό δεν είναι το μήνυμα. Όταν λέω είναι παροχημένη, άρα δεν έχει νόημα. Να κάνουμε μια άλλη. Αυτό δεν είναι. Λέει, ποιο είναι το συμπέρασμα της δήλωσης. Όχι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Έτσι. Από, από αυτό που άκουσα, επειδή είπε σε σχέση με την στρατικοποίηση και έφερε σαν παράδειγμα ένα τεχνικό θέμα, ότι αναφέρει συγκεκριμένο οπλισμό. Δεν είπε για αλλαγή της συνθήκης. Όταν λέει είναι παροχημένη τη συνθήκη. Μα σας λέω, δεν είπε για ένα θεωρητισμό άνθρωπο. Δεν είπε για να την αλλάξουμε τη συνθήκη. Τι την κάνουμε, κάτι που είναι κάτι παροχημένο, πώς το αλλάζεις. Από εκεί και πέρα, η συνθήκη της Λοζάνης. Ανέφερε και ποσοστά, ότι έχει ξεπεραστεί κατά 97%. 97% είπε. Μα είναι δυνατόν. Εγώ ούτε έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει όλη τη συνθήκη της Λοζάνης, έχω διαβάσει ένα μέρος. Πέστε το σε έναν διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών να του σκοτεί τρίχα δηλαδή. Υπονομεύουμε δηλαδή την εθνική. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης όπως αυτή εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό και τον εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τέσσερις που είστε απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γαϊτάνη. Ευχαριστώ κύριε Χατζή. Δεν σε έχω συνηθίσει. Πάλι συγχαρητήρια. Δεν σε έχω συνηθίσει έτσι. Είναι η νέα γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Πες το, δεν μου το πες από την αρχή, γιατί δυσήχησα. Είναι η νέα γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Ναι. Έπαθα πλάκα. Σκληρό ροκ σας αρέσει. Αυτό είναι τώρα που μου το λέτε, ξέρεις, εγώ δεν θα κοιμηθώ για βράδυ απόψε βράδυ. Υπάρχουν ωραία τσαγάκια τα οποία μπορεί να κοιμηθεί τώρα. Δεν παίρνω τσαγάκια. Ο καφέδες πίνουμε, θα πίνουμε στις 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σκουτλέτη, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς. Εύχομαι καλή προσπάθειά σας να πάει καλά, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι κουτσό κατά τη δική μου την άποψη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα με 41% και το άλλο με 17%. Δεν γίνονται αυτά. Χρειάζεται η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι ισχυρή στη χώρα. Αντρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Πάρα πολύ δυναμικός απόψε, μου άρεσες. Δεν ξέρω να πούμε, είχες κοιμηθεί το μεσημέρι, ε. Πάντα. Για να είναι να ζεις δύο μέρες. Πάντω, αν και έχασε ο Ολυμπιακός. Πού έπαιζε. Άσαμε από τη Λαμία, άστα τώρα. Το ποδόσφαιρο. Άστο. Πόσο? 1-0. Πού παίζανε? Πίκρα, στη Λαμία. Στη Λαμία. Πίκρα. Λοιπόν, πίκρα. Ευχαριστούμε εσάς κυρίως που μας παρακολουθήσατε απόψε. Αύριο το βράδυ θα είμαστε εδώ με μια νέα σύνθεση. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο βράδυ σας. Γεια χαρά.